Εδώ είμαστε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ. Σήμερα στον κίτρινο τύπο θα ασχοληθούμε με όλη αυτή την με όλη αυτή την περιπέτεια και το story από το απίστευτο βίντεο της συνομιλίας μεταξύ του Ηλία Καστιδιάρη και του κυρίου Μπρατάκου. Και βέβαια θα ασχοληθούμε με την απίστευτη παραγγελία που έδωσε η Αγγελία του Αρείου Πάγου μετά από αναφορά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτα Φάκου να κληθεί η αυτόφορη διαδικασία για οποιονδήποτε και με οποιαδήποτε ιδιότητα κάνει χρήση του παρανόμως κληθέντος οπτικοακουστικού υλικού επικαλούμενη μάλιστα το άρθρο 157 του ποινικού κώδικα περί βίας ή απειλής βίας κατά βουλευτών. Είστε αυτά πράγματα. Ή, προσέξτε, αρχηγών κομμάτων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φωτογραφίζει τον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η κακώς εννοούμενη προστασία και σχέση μεταξύ των διαφόρων εξουσιών. Διότι το βίντεο, ναι μεν αφορούσε στις συνομιλίες της απόψης του Πρωθυπουργού, τις οποίες εξέφραζε ο κύριος Μπρατάκος. Ναι μεν πρωταγωνιστής είναι η Χρυσή Αυγή, αλλά αυτό το οποίο ενδιαφέρει εμάς δεν είναι η αντιπαθής καθόλου Χρυσή Αυγή ακροδεξιά. Είναι η συμπεριφορά των κρατούντων και η χρήση των νόμων του Συντάγματος και του ποινικού κώδικα. Δηλαδή, όποιον δεν συμπαθείς, τσιμπάς ένα νόμο και τον τραβολογάς από εδώ και από εκεί για να τον εξοντώσεις. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Αρχίζει λοιπόν το πανηγύρι με την κασέτα και με τον Μπρατάκο. Παγιδεύει ο Ηλίας Καστιδιάρης τον Μπρατάκο, τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, παρακαλώ. Λένε όσα λένε εκεί μέσα. Με λίγα λόγια, αυτό που λέει ο Μπρατάκος στον Καστιδιάρη είναι ότι σας φυλακίζουν τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής γιατί έχει ανέβει το ποσοστό σας πολύ και τους ενοχλεί. Βεβαίως ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, ο κόσμος που δεν τα έχει χαμένα, που τα έχει 400, γνωρίζει ότι η δεξιά ήταν μια συνισταμένη δύο συνιστοσών. Της κεντροδεξιάς και της ακροδεξιάς. Και μάλιστα το μεγάλο κομμάτι αυτό της ακροδεξιάς επηρέαζε την παρουσία του κόμματος στην εξουσία. Όπως και να το κάνουμε. Και η μετακίνηση ενός ποσοστού από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία στον Πασόκ, που έδινε και η κυβέρνηση. Όταν η ακροδεξιά αποφάσισε να αυτονομηθεί και απέκτησε υπόσταση με ποσοστό γενναίο, φαίνεται, είναι φανερό ότι η κεντρική εξουσία δεν το συγχώρεσε αυτό. Και συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο τον οποίο περιέγραψε ο κύριος Μπρατάκος. Εκτός και ο κύριος Μπρατάκος, κι αν λέει ανοησίες. Βεβαίως τα μέσα έσπευσαν να καλύψουν την κυβέρνηση. Αυτά τα άτιμα μέσα. Βεβαίως και άρχισε η προπαγάνδα από την τηλεόραση, από τις εφημερίδες. Βεβαίως και προσπάθησαν να αποδυναμώσουν την όλη ιστορία, διότι αντιλαμβάνεστε από την άλλη πλευρά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος να κυβερνήσει και δεν άφησαν εκμετάλλευτο αυτό το γεγονός. Γι' αυτό είπε και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Πυρατάκος δεν είναι οποιοδήποτε, είναι το δεξί χέρι του Σαμαρά. Και άρχισε το πανηγύρι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, σήμερα ο κύριος Δένδια στέλνει μια παραγγελία, κάνει μια καταγγελία μάλλον και μια αναφορά στην εισαγγελέα την κυρία Κουτσαμάνη του Αρείου Πάγου, η οποία στέλνει παραγγελία στην πρόεδρο Πρωτοδικών, παρακαλώ, της Αγγελίας Πρωτοδικών, και της ζητάει να ενεργοποιήσει τον νόμο, να δει εάν τα παραπτώματα υπάγονται στο άρθρο 157 του ποινικού κώδικα περί βίας ή απειλής βίας κατά βουλευτών ή αρχηγού πολιτικού κόμματος και βεβαίως της παραγγέλει οποιονδήποτε από εδώ και πέρα κάνει χρήση οπτικοακουστικού υλικού παρανόμως κτηθέντος να τον πάει μέσα. Προσκεκλημένη σήμερα στην εκπομπή είναι ο κύριος Θάνος Πλεύρης, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παναγιώτης Κούτας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Η Μαρία Γιανακάκη, βουλευτής Δημάρη, υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής. Σπύρος Βρετός, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα Ηλιά. Στέλλα Παπαδοπούλου, δημοσιογράφος. Καλησπέρα σας. Θανάσης Παπαχριστόπουλος, τέλεχος ΣΑΝΕΛ, διευθυντής δερματολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού.
Ηλίας Κόνστας, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου Δημιουργία, ξανά υποψήφιος Ευρωβουλευτής. Καλησπέρα σας. Σοφία Ζαφυροπούλου, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στο Ήλιον, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας. Και Νίκος Διαλυνάς, δικηγόρος. Καλησπέρα. Να αρχίσω από τον κύριο Σκούτα. Γιατί χαμογελάτε. Όχι, θα τα άφηνα έτσι, κύριε Σκούτα. Σε άλλο στούντιο είναι ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος τώρα θα μας πει ότι εζήλωσε τη δόξα των Βρετανών δημοσιογράφων που παγίδευσαν τον γραμματέα του Πρωθυπουργού. Αλλά εκεί βεβαίως δεν ισχύουν οι νόμοι Βενιζέλου, όπως γνωρίζετε. Στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, ο δημοσιογράφος, στην Αμερική, στην Ευρώπη, έχει δικαίωμα να κάνει χρήση κρυφής κάμερας. Σημασία έχει τι καταγράφει με την κρυφή κάμερα. Και όταν καταγράφει την εξουσία για τις παρασπονδίες της, τα κόλπα και τα τερτύπια της, τότε ο δημοσιογράφος δεν διώκεται. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ή όποια δημοκρατία τους. Εμείς λοιπόν... Πάλι ο Βενιζέλος θέει, κύριε Βενιζέλο. Ορίστε. Πάλι ο Βενιζέλος θέει. Ο κύριος Βενιζέλος είναι ο αρχιτέκτονας του νόμου. Ποιος θέλετε να φταίει, ο Μουσολίνι? Ο Βενιζέλος αποφάσισε. Ο Βενιζέλος νομοθέτησε, μάλλον ο αρχιτεκτόνησε και η Βουλή νομοθέτησε. Έτσι γίνεται. Και οι υπόλοιποι όσοι το ψήφισαν. Δηλαδή, χαμογελάτε αντί να ντρέπεστε ότι ένας στέλεχος Δημοκρατικού Κόμματος ψήφισε δύο άθλιους νόμους, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, μάλλον αρχιτεκτόνησε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και τον νόμο για την κρυφή κάμερα που δικαιούνται όλοι οι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη και την Αμερική. Εδώ είναι για να κλαίτε, όχι για να χαμογελάτε. Μα το θέμα μας είναι ο Βενιζέλος. Συγχωρείτε, εγώ είπα Βενιζέλος. Εσείς αναφέρετε τον Βενιζέλος. Ούτε καν το θύμισα. Όχι, δεν εσείς το είπατε. Μα είπατε, στεναχωρηθήκατε για τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος αρχιτεκτόνησε. Ο συνταγματολόγος Βενιζέλος και υπουργός τότε είναι ο άνθρωπος ο οποίος, εάν δεν το γνωρίζετε, έκανε αυτό το νόμο. Παράξενο σας φαίνεται. Ο νόμος φταίει για συμπεριφορά του κυρίου Κασιδιάρη. Με συγχωρείτε, ο νόμος φταίει γιατί είναι επέσχυντος, είναι άθλιος, είναι βρώμικος και καλύπτει τις βρωμιές των πολιτικών και προσπαθεί να τους προστατεύσει. Διότι ένας νόμος περί ευθύνης υπουργών, όπως γνωρίζετε, κατάπτυστος από οποιαδήποτε κοινωνική πλευρά και αν το δείτε, από πολιτική πλευρά, όποιον και αν ρωτήσετε, θα δείτε, θα σας πει ότι είναι άθλιο. Ο κόσμος ορίεται για αυτό το νόμο και ακόμα ισχύει. Το θέμα μας αυτό. Ορίστε. Δεν είναι θέμα αυτό. Ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος είναι κατάπτυστος, είναι εφαρμοστικός όρθιος του συντάγματος. Άρα εδώ πάμε στην κατεξοχήν συζήτηση που είναι η ανάγκη η αναθεώρηση του συντάγματος και φυσικά κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου. Αυτό, ακούστε, αυτό το... Και μάλιστα είναι το 74 το άρθρο. Αυτό το ζητάμε, το απαιτούμε. Το 2000 βελτιώθηκε, που δεν το ξέρω. Συγγνώμη. Ήταν χειρότερο ακόμα. Ακούστε, αυτό το ζητάμε, αυτό το απαιτούμε. Και το λέω. Ακούστε κάτι. Αυτό το απαιτούμε. Αυτό το ζητάμε. Αλλά η εξουσία είναι βρώμικη. Και ξέρετε γιατί είναι βρώμικη? Διότι ο κύριος Βενιζέλος, η κυρία Γκουτζαμάνη και οι υπόλοιποι, όλοι αυτοί οι οποίοι συνθέτουν το παζλ της εξουσίας σε αυτή τη χώρα, πήραν το βίντεο του τον Μπούλογλου, το οποίο κατεγράφει με κρυφή κάμερα, του οποίου οι πράξεις κατεγράφησαν με κρυφή κάμερα και το έπαιξαν και το έδωσαν και στα κρατικά κανάλια. Τσιμουδιά. Πού ήταν η κυρία Γκουτζαμάνη εκεί? Πού ήταν ο κύριος Δένδιας εκεί? Γιατί δεν σηκώθηκε στα δύο πόδια? Ποιον? Τον Μπούλογλου, τον οποίο κυνήγησα εγώ, αν θυμάστε, με οπτικό ακουστικό υλικό, το οποίο είχε φέρει πατέρας ενός παιδιού. Έτσι, για τη σχέση του με διάφορους πιτσιρικάδες στη γειτονιά του. Ο κύριος, ο εκπληκτικός τύπος. Το οποίο υλικό εγώ παρέδωσα στην εισαγγελία. Και η χώρα αυτή, γνωρίζοντας ότι η εισαγγελία έχει ένα τέτοιο πιστοποιητικό στα χέρια της, τον έκανε διοικητή στο νοσοκομείο παιδών. Δηλαδή, πόσο διάτριτο κράτος, πόσο σουρωτήρι κράτος είμαστε. Αφήστε το τον Μπούλογλου. Τον Μπούλογλου έπαιξε το βίντεο, το έδωσε η εξουσία, το έπαιξε η κρατική τηλεόραση, το έπαιξαν τα ιδιωτικά κανάλια, το έπαιζαν μέρες ολόκληρες για να δείξουν ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, η κυβέρνηση αυτή δεν αφήνει τίποτα να περάσει έτσι. Κρίμα όμως. Λυπηρό, θλιβερό. Μόλις έσκασε το άλλο βίντεο των Κασιδιάριδων, εκεί σηκώθηκαν στο πόδι, γιατί εκεί υπάρχει θέμα. Βουά, ο κόσμος, ο νομικός. Μάκη. Είναι φανερό, Μάκη, γιατί βγήκε τώρα αυτή η απόφαση. Γιατί? Γιατί υπάρχουν και άλλα βίντεο που προφανώς, ναι, στέλνουν μήνυμα. Θα τα πούμε τώρα. Μην τυχόν πέσουν
Και αυτά στη δημοσιότητα. Θα τα πούμε τώρα. Και γίνουμε ακόμα μαλλιά κουβάρια. Ελπίζω να παίξω όλα τα άλλα βίντεο. Επειδή άμα το... τα έχεις, πρέπει να τα παίξεις. Όχι, ελπίζω λέω να παίξω τα βίντεο που έχω. Γιατί το πρώτο βίντεο είναι το επίμαχο βίντεο. Το οποίο βάσει αυτών που άκουσα δεν πρέπει να παίξει. Είναι ντροπή, είναι έσχος για οποιονδήποτε δημοσιογράφο δεχθεί τέτοιες παραγγελίες. Να μην παίζει πράγματα τα οποία όχι μόνο είδαν το φως της δημοσιότητας, έχουν σχολιαστεί, έχουν παιχτεί αυτή τη στιγμή, βρίσκονται στο διαδίκτυο και στο Zoogla.gr. Αν μπείτε, μπορείτε να το βρείτε. Εντάξει, δεν νομίζω... Πού να μην παίξει, ορίστε. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα για το συγκεκριμένο, για αυτά που έρχονται θα είναι. Όχι, αναφέρεται και για το συγκεκριμένο. Εντάξει, το βάλαν και αυτό μέσα για να... Το έβαλαν και αυτό μέσα, ναι. Αλλά είναι λυπηρό, είναι άθλιο. Δεν μπορεί να συμβαίνει σε μια δημοκρατία. Σε μια χώρα δημοκρατική δεν μπορούν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και επειδή ακούστηκε από τον Κασιδιάρη και τους φίλους του ότι υπάρχουν και άλλα βίντεο, με συνομιλίες λέει του Πρωθυπουργού και άλλων στελεχών, πηγαίνουν και φτιάχνουν μια παραγγελία η οποία είναι φωτογραφική για να προστατεύσει τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή λέει η βία κατά βουλευτών και αρχικών κομμάτων. Για το άρθρο 157, το οποίο είναι και άσχετο βεβαίως, διότι ο νομικός κόσμος αυτής της χώρας γελάει πρώτα για το κατηγορητήριο κατά των χρυσαυγητών, βουλευτών αυτών που έχουν συλλάβει, το οποίο είναι έολο εντελώς. Αυτό το λένε αριστεροί δικηγόροι, δεν το λένε δεξί ούτε ακροδεξί. Σε μένα, όπως γνωρίζετε, δεν είναι καθόλου συμπαθής η Χρυσή Αυγή, όχι μόνο για την αριστερή μου άποψη, αλλά για τις πρακτικές της. Αλλά από τη στιγμή που την έχει ψηφίσει ο κόσμος και είναι στο κοινοβούλιο, πρέπει να είναι σεβαστά τα πάντα. Δεν μπορεί να σέβεσαι τους μεν και να μη σέβεσαι τους δε ή να σέβεσαι κατ' επιλογή και επιλεκτικά και κατά βούληση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στη δημοκρατία και ας ακούει ο Ιωάννης Κασιδιάρης από το διπλανό στούντιο. Αυτή είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου για τη δημοκρατία. Και κάποτε πρέπει οι δημοσιογράφοι να μην γίνονται τσανακογλύφτες των εξουσιών. Γιατί έβλεπα τα μέσα σήμερα και έφρυξα. Του κουκούλωσαν το θέμα. Το έπνιξαν, σαν να μην έγινε, σαν να βγήκε μια τέτοια παραγγελία, σαν να μην συνέβη. Και όσο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα μέσο δικό του, τίποτα. Πρέπει να πάρει την εξουσία για να καταλάβει τα μέσα. Δεν έχουμε ούτε σταθμό, τίποτα. Τίποτα. Δυστυχώς. Μα τίποτα. Να βγείτε να φωνάξετε, να κάνετε. Δεν έχει σημασία αν είναι Χρυσή Αυγή. Είναι προς τιμήν του Γλέζου που έχει πάρει τέτοιες θέσεις. Θυμάστε τότε όταν. Ψήφιζαν στη Βουλή για τους μισθούς των βουλευτών της Χρυσής Αυγής και για την χρηματοδότηση του κόμματος. Θυμάστε τη λεβέντικη στάση πήρε ο Μανώλης Γλέζος. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πρωταγωνιστής. Σημασία έχει η διαδικασία. Αν τηρείται το Σύνταγμα, αν τηρούνται οι νόμοι, αν υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Γιατί αν είναι σήμερα η Χρυσή Αυγή, αύριο θα είναι ένα αριστερό κόμμα, ένα κεντρό κόμμα, ένα άλλο δεξιό κόμμα που δεν είναι αριστό στην εξουσία. Και όταν η εξουσία δείχνει το πρόσωπό της έτσι χωρίς να ερυθριά καθόλου αυτό το περίεργο πρόσωπό της, τότε τα πράγματα γίνονται ζόρικα. Λοιπόν, να καλωσορίσω ο οικοδεσπότης, έτσι. Εξηγούμετα και τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη από την άλλη πλευρά, στο άλλο στούντιο. Κύριε Κασιδιάρη, έχουμε τη σύνδεση. Συγγνώμη. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Και δεν πρόκειται να παραμείνω. Δεν κατάλαβα. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Δεν σας καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικαίωμά σας να φύγετε, διότι εδώ έχουν συζητήσει και δεν είστε συνομιλητές με τον κύριο Κασιδιάρη. Ο κύριος Κασιδιάρης είναι σε άλλο χώρο, είναι σε άλλο στούντιο, είναι σε άλλο περιβάλλον και δεν καταλαβαίνω γιατί αποχωρείτε. Εντάξει, σε πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικαίωμά σας. Δεν μπορώ εγώ να σας επιβάλλω τη συμπεριφορά, το πώς θα συμπεριφερθείτε τηλεοπτικά. Κύριε Κασιδιάρη, σας ακούω. Θα ήθελα να πω ότι καταφέραμε σήμερα να αποδείξουμε σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Πλέον έχουν καταλάβει οι πάντες ότι αυτό που βιώνουμε είναι μια μνημονιακή χούντα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να απειλούνται ακόμα και δημοσιογράφοι, όχι μόνο εμείς που είμαστε αντίπαλοι αυτού του πολιτικού κατεστημένου της παρανομίας και της διαφθοράς,
Ακόμα και δημοσιογράφοι, εάν και εφόσον αποκαλύψουν την αλήθεια, απειλούνται ότι θα πάνε στη φυλακή. Θεωρώ ότι η σημερινή απόφαση και το διάγγελμα της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Κουτζαμάνη επιβεβαιώνει 100% τον Μπαλτάκο, που έλεγε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά ελέγχει την δικαιοσύνη μέσω της Κουτζαμάνη. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ό,τι επιθυμείτε. Επειδή μιλάτε για δημοκρατία, εγώ σας έχω αρκετά μαζεμένα για τον αντιδημοκρατικό τρόπο που κατά καιρούς έχετε συμπεριφερθεί στις διάφορες κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι και σε πορείες υπήρξατε, τα μέλη σας υπήρξαν βία και υπάρχει μια δολοφονία ενός ανθρώπου από μέλος δικό σας που δεν αμφισβητείτε όσο και αν θέλετε να το απεμπολίσετε αυτό ότι συνέβη. Και βεβαίως από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια διαφόρων συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων ή εν πάση περιπτώσει περιπάτων πολιτικών σας τελεχών σε λαϊκές αγορές, κλωτσούσατε τους μανάβηδες, τους μπακάλιδες, αλλοδαπούς, τους μικροπολιτές και όσους βρίσκατε στο διάβα σας. Επομένως, έχουμε και δύο μέλη δικά μας δολοφονημένα όμως. Έχουμε δεχθεί απαγορεύσεις σε συγκεντρώσεις μας. Έχουμε δεχθεί δεκάδες παρακρατικές επιθέσεις, βομβιστικές επιθέσεις, επιθέσεις κρανοφόρων και ροπαλοφόρων σε ανοιχτές μας συγκεντρώσεις. Ωραία, κύριε Κασιδιάρη. Επομένως, είμαστε θύματα της πολιτικής βίας και όχι θύτες. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω που λέτε, αλλά συμψηφισμός στο θάνατο και στα θύματα δεν μπορεί να γίνει, διότι τότε δεν υπάρχει πολιτική κουβέντα. Όπως αντιλαμβάνεστε. Εσείς, ειδικά κύριε Τριανταφυλόπουλε, γνωρίζετε άριστα ότι είμαστε οι πρώτοι που καταδικάσαμε τη δολοφονία Φίσα. Και μιας και αναφέρεστε στη δολοφονία Φίσα, έχω να κάνω μια βαρυσήμαντη καταγγελία. Από τη δικογραφία έχουν αφαιρεθεί τα βίντεο της τράπεζας μπροστά στην οποία έγινε αυτή η δολοφονία. Δηλαδή το νόμιμο αποδεικτικό υλικό, το οποίο θα ήταν βαρυσήμαντο όταν πραγματοποιείται η δίκη, αφαιρέθηκε από τη δικογραφία. Διότι εξ όσων έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω, έδειχνε πως στην προκείμενη περίπτωση ήταν ο δράστης, το θύμα και 10 αστυνομικοί τριγύρω οι οποίοι δεν παρενέβαιναν. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα και εμείς οι δύο σημαίνει πολλά. Να μιλούμε. Ακούστε, πολλά. Κατά τη γνώμη μου δεν σημαίνει τίποτα, διότι ένας δολοφόνος ο οποίος βρίσκεται σε μια πλατεία και σηκώνει το μαχαίρι και σκοτώνει δύο ανθρώπους, έναν άνθρωπο ή τρεις, δεν έχει σημασία. Είτε υπάρχει αστυνομία, είτε δεν υπάρχει, δεν πάβει να είναι δολοφόνος. Δεν πάβει να είναι δολοφόνος και πρέπει να καταδικαστεί και είμαστε οι πρώτοι που είπαμε ότι πρέπει να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνετε εκ των υστέρων γιατί θέλετε να καλυφθείτε, διότι. Εκ των προτέρων, πριν γίνει ο φόνος, πώς να το κάνω και να το καταδικάσω. Άλλο λέω, εκ των υστέρων λέω, μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο για να καλυφθείτε, διότι ο κύριος αυτός. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Ο κύριος αυτός ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής, το οποίο έβγαζε και διάφορους λόγους ότι Χρυσαυγίτης δεν γεννιέσαι, δεν γίνεσαι, Χρυσαυγίτης πεθαίνεις, θα δείχνουν καθημερινά τα κανάλια. Καταδικάζουμε αυτό το έγκλημα, όχι μόνο ως άνθρωποι, αλλά και διότι αυτό ήταν ένα έγκλημα εις βάρος της Χρυσής Αυγής. Να βάλουμε μια τελεία σε αυτό και να πάμε στην ουσία του ζητήματος που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Που δεν είναι άλλο από την κατάργηση της διάκρισης των εξουσιών, από την κατάλυση του Συντάγματος. Γελώ πραγματικά βλέποντας τα δελτία ειδήσεων να μην εστιάζουν στο μείζον πρόβλημα, που είναι η κατάλυση του πολιτεύματος. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια τεράστια εκτροπή στην Ελλάδα και να εστιάζουν σε ανοησίες. Έδωσα μια συνέντευξη προλίγου στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης, στη μεγαλύτερη ομογενειακή εφημερίδα, όπου ρώτησα τον δημοσιογράφο, εάν έβγαινε στην Αμερική, στη Γερουσία, ένας γερουσιαστής ή ένας υπουργός του Ομπάμα και έλεγε ότι την ώρα της ανακρίσεως βουλευτή ή πολιτικού αρχηγού πήρα τηλέφωνο την προϊσταμένη των ανακριτών. Αυτό ξέρετε το έχει ομολογήσει ο ίδιος ο Αθανασίου. Τι θα γινόταν? Και μου λέει αυτομάτως έπρεπε να συλληφθεί και να πάει στη φυλακή. Αυτά γίνονται στις ευνομούμενες πολιτείες. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία ούτε νόμος και τάξη. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ χαλάρα. Όμως θα ήθελα να πάμε λίγο στο story αυτής της συνομιλίας με τον κύριο Μπαλτάκο. Είχατε όντως φιλική σχέση με αυτόν τον άνθρωπο? Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είχα καμία φιλική σχέση με κανέναν στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είστε, θεωρώ, έξυπνος άνθρωπος και καταλαβαίνετε ότι αν πήγαινα σε εκείνον τον άνθρωπο και του έλεγα είσαι προδότης μνημονιακός και του πετούσα μια καρέκλα στο κεφάλι, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει μαζί μου αυτόν τον διάλογο. Μέσω αυτού του διαλόγου απεκαλύφθη μια τεράστια συνωμοσία, μια τεράστια σκευωρία. Μπορείτε λοιπόν να δικαιολογήσετε το ύφος μου. Αφήστε λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω. Άλλο ρωτάω. Είχατε ένα ύφος λίγο συνωμοτικό, λίγο φιλικό, λίγο, ξέρετε, που εσείς το εξηγείτε όπως το εξηγείτε τώρα. Έτσι έπρεπε να κάνω. Ναι, έπρεπε να κάνετε για να τον παγιδεύσετε. Δεν χρησιμοποίησα αυτή τη φράση. Έτσι έπρεπε να κάνω. Ναι, έτσι
Μα με συγχωρείτε, όταν χρησιμοποιείτε την κρυφή κάμερα, δεν τον παγιδεύετε? Δεν έχω χρησιμοποιήσει καμία κρυφή κάμερα. Και πώς τον καταγράψατε? Εγώ έχω καταθέσει στα πρακτικά της Βουλής ως αυτόπτης και αυτή κοσμάρτυρα στο διάλογο. Το τι έχει γίνει, από ό,τι ξέρω, γίνεται μια προκαταρκτική έρευνα αυτή τη στιγμή. Εάν και εφόσον κληθώ από τη δικαιοσύνη, εκεί θα μιλήσω. Βεβαίως, έχω πάρα πολύ συγκεκριμένες επιφυλάξεις, για να έρθουμε στην ουσία του ζητήματος. Διότι η εισαγγελέα που διενεργεί αυτή την προκαταρκτική έρευνα, η κυρία Νταγιάντα, είναι αυτή η οποία μας είχε πει, ενώπιον του αρχηγού της Χρυσής Αυγής και λοιπόν βουλευτών, και αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον, είναι εθνική σημασία ζήτημα, την πρώτη μέρα όταν μας συνέλαβαν, ότι κοιτάξτε εδώ, κύριοι, λέει, υπάρχει ένας ογκώδης φάκελος δικογραφίας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και προγενέστερες συνομιλίες σας. Πρώτης δολοφονίας Φίσα. Συγγνώμη. Τώρα. Για εθνικούς λόγους, λέει, λυμμένες. Με παρακολουθείτε. Ομολόγηση συγκεκριμένη εισαγγελέα ότι παρακολουθούσαν τα κινητά τηλέφωνα βουλευτών πριν γίνει η δολοφονία Φίσα. Και εγώ περίμενα δύο ημέρες για να πάρω στα χέρια μου αυτό το υλικό και να αποδείξω ότι λειτουργούσε ένα παρακράτος στην ουσία εντός των ελληνικών αρχών. Βέβαια, είχαν προνοήσει μέσα σε αυτές τις δύο ημέρες και είχαν εξαφανίσει αυτό το υλικό και δεν το πήραμε ποτέ στα χέρια μας για έναν απλούστατο λόγο, διότι αν υπήρχαν οι προγενέστερες συνομιλίες, θα αποδεικνύονταν ξεκάθαρα ότι καμία σχέση δεν είχε η ηγεσία της Χρύσης Αυγής με το συγκεκριμένο έγκλημα. Και από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσω, η συγκεκριμένη εισαγγελέα, η κυρία Νταγιάντα, είναι η εισαγγελέα που κρατάει στο σιρτάρι της το φάκελο για τα 110 μαύρα χαμένα εκατομμύρια από τα ταμεία του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε με λίγο. Γιατί τώρα τα περιπλέκουμε τα πράγματα, συζητάμε για πολλά θέματα. Πρέπει, είναι πολλές οι αλήθειες, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και λίγος ο χρόνος που έχω για να μιλήσω δημόσια. Εντάξει, δεν είναι λίγος ο χρόνος. Εγώ σας δίνω αρκετό χρόνο παρά το γεγονός ότι είχαμε δύο αποχωρήσεις εξαιτίας της παρουσίας σας. Ελπίζω να ξέρετε ότι δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Τρεις αποχωρήσεις είχαμε. Τρεις αποχωρήσεις. Παραλίγο να μην. Αυτό είναι το δείγμα του δημοκρατικού ήθους όλων αυτών που παριστάνουν τους προοδευτικούς. Που δεν έχουν επιχειρήματα και αρνούνται το διάλογο. Εάν σας είχα ομοτράπεζο και υποχρέωνα τους συνομιλητές μου να συνομιλήσουν μαζί σας, θα μπορούσα να το καταλάβω. Το να μου αρνούνται το δικαίωμα εγώ από έναν άλλο χώρο να βγάλω έναν βουλευτή, οποιοδήποτε κόμματος δεν έχει σημασία, και να κάνω εγώ διάλογο μαζί του, είναι η αντίληψη που έχουν οι αποχωρήσοντες περί των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων να συζητούν. Τώρα από εκεί και πέρα, ο δημοσιογράφος κρίνεται για τις ερωτήσεις που κάνει και ο ομιλών ή ο συνομιλητής του για τις απαντήσεις που δίδει. Εσείς πάντως γνωρίζετε άριστα ότι εγώ που θεωρούμε φασίστας, ναζί, εγκληματίας και δολοφόνος, συνομιλώ με όλους. Δεν έχω αρνηθεί το διάλογο σε κανέναν. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Ναι, αυτό δεν απαλλάσσει βέβαια από τις ευθύνες του κανέναν, ούτε για εσάς, για τις συμπεριφορές που έχετε στους δρόμους, στην κοινωνία γενικότερα, για τον ομό τρόπο και το βίο που έχετε απέναντι σε αλλοδαπούς, απέναντι σε μετανάστες. Ξέρετε, έτσι όπως τους αποκαλείτε εσείς λαθρέους. Το διαρκώς. Μπορεί να έχω γίνει κουραστικός. Χρυσή Αυγή δεν θεωρεί αντιπαλό της ούτε τους αλλοδαπούς ούτε τους μετανάστες. Τώρα έχει κάνει το ύφος σας τον τελευταίο καιρό, διότι λόγω των δυσκολιών και των φυλακίσεων και λόγω του γεγονότος ότι τα ποσοστά σας ανέβηκαν αρκετά, παίζετε κι εσείς ένα πολιτικό παιχνίδι για να αποσπάσετε περισσότερες ψήφους. Και αυτό το γνωρίζουν οι άνθρωποι που με ξέρουν από πρώτο χέρι. Αλλά εγώ συνεχίζω μέσα στη Βουλή το ύφος μου να είναι και επιθετικό και ο λόγος μου να είναι εμπριστικός. Στην τελευταία συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο, τους είπα ότι είναι μια χούντα από απατεώνες, από κερδοσκόπους και από μιζαδόρους. Διότι είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να αναλύσουμε, αλλά το ότι νομιμοποίησε ο Αθανασίου τη μίζα δεν το είπε κανείς στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο. Λοιπόν, από κακούργημα έκανε πλημέλημα το να παίρνεις μίζα εκατομμυρίων. Ακούστε κάτι. Μπήκατε στην πολιτική σκηνή, όχι εσείς προσωπικά, η Χρυσή Αυγή, με μπουνιές, κλωτσιές και ρόπαλα και σκληρό ύφος, με σβέρκους ξυρισμένους και με διάφορα τατουάζ. Ένα χαστούκι έδωσα εγώ μπαίνοντας. Όχι, δεν μιλάω για εσάς. Τα υπόλοιπα είναι υπερβολές. Το δικό σας, όχι. Λέω για τους χρυσαυγίτες, τους δρόντες, τους δρόμους, αυτούς που χτύπαγαν, βάραγαν και έκαναν τρομοκράδες. Οποιοδήποτε έγκλημα συμβαίνει στους δρόμους, δεν είναι υποχρεωμένη η Χρυσή Αυγή να το δεχτεί ότι προέρχεται από αυτή, μόνο εάν υπάρχουν αποδείξεις. Εγώ έχω να καταγγείλω, προσέξτε κάτι πολύ σημαντικό. Είχε πάει μια δικογραφία, λέει ο Δένδια, στην Κουτζαμάνη με 32 υποθέσεις μελών της Χρυσής Αυγής. Τα μέλη μετονομάστηκαν σήμερα και στη νέα αναφορά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την επίσημη, λέει 32 υποθέσεις υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής. Και μετά γλύκανε το ύφος σας και χρησιμοποιείτε μία την μέθοδο του μαστίγιου, και μία του καρότου. Αυτή είναι η προσωπική σας άποψη. Εγώ θα ήθελα δική μου άποψη είναι. Να έρθουμε στην ουσία της σημερινής υπόθεσης. Λοιπόν, η ουσία δεν είναι ποιο είναι το ύφος μου. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει καταληθεί το Σύνταγμα στην Ελλάδα. Βγαίνουν όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και μιλούν για εκτροπή. Και εδώ τι κάνουν οι πολιτικές δυνάμεις? Δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
Έχω να ενημερώσω λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι αύριο κιόλας η Χρυσή Αυγή καταθέτει μια επίσημη πρόταση, άρτια τεκμηριωμένη σε νομικό επίπεδο, για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας από τον Σαμαρά, τον Αθανασίου και τον Δένδια. Και για να διερευνηθεί, εάν και εφόσον έχει διαπραχθεί το αδίκημα που περιγράφεται στο 134 του ποινικού κώδικα και αφορά την εσχάτη προδοσία. Επιτρέψτε μου, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Χρειαζόμαστε 30 υπογραφές. Αφού θέλετε να εμφανίσετε ως περισσότερο δημοκρατική. Είμαστε το μοναδικό αυτό, το άμεσα δημοκρατικό κόμμα. Ναι. Αντιληφθεί ο κόσμος. Αυτό... Να είστε και ευγενείς, να λέτε τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Δένδια. Γιατί τους δεν μπορώ να αποκαλέσω κυρίους. Κάποιοι οι οποίοι ευθύνονται για βαρύτατα εγκλήματα, όχι εις βάρος εγώ προσωπικά μόνο, εις βάρος του συντάγματος των Ελλήνων. Όταν ο Σαμαράς μας αποκαλεί παράνομα εγκληματική οργάνωση και έχει βγάλει πόρισμα πριν βγει η δικαιοσύνη, την οποία ελέγχει να το πει, τότε δεν μπορώ να τον αποκαλώ κύριο. Ωραία, είναι σοβαρός λοιπόν, άνθρωπος. Ακούστε τώρα κάτι. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Θα ήθελα αλλά... να με φέρετε σε δύσκολη. Όχι, δεν θέλω. Γιατί υπό την έννοια ότι μόλις αναφέρθηκα στην καταγραφή της συνομιλίας με τον Μπαλτάκο από εσάς μέσω κρυφής κάμερας, το αρνηθήκατε αυτομάτως, ναι. Διότι δεν θέλετε να υποστείτε τις συνέπειες του νόμου και αυτό το οποίο συνεπάγεται. Εδώ έχετε άδικο. Ορίστε. Δεν υπάρχουν συνέπειες του νόμου. Στην περίπτωση που ισχυριστεί κάποιος ότι εγώ κατέγραφα, ο νομοθέτης ή μάλλον ο Άριος Πάγος, με βάση πολύ πρόσφατη νομολογία του, δίνει το δικαίωμα σε κάποιον πολίτη, ο οποίος δεν έχει άλλο μέσο να αποδείξει την αθωότητά του, εάν και εφόσον κατηγορείται για κακούργημα, να μεταχειριστεί και το συγκεκριμένο μέσο. Αυτό το λέει ο Άριος Πάγος. Αλλά εδώ, πάνω από τον Άριο Πάγο και πάνω από την νομοθεσία, υπάρχει το Σύνταγμα των Ελλήνων, που με βάση το άρθρο 120 δίνει το δικαίωμα και μάλλον υποχρεώνει κάθε Έλληνα να αντισταθεί με κάθε μέσο ενάντια σε αυτόν που επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία. Μην γελάτε, σας παρακαλώ. Όχι, θερμά. Συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό σε αυτό το ζήτημα. Σε μένα το λέτε. Ακούστε κάτι. Το λέτε σε έναν άνθρωπο εξαιτίας του οποίου ο κύριος Βενιζέλος αρχιτεκτόνησε τον νόμο για την κρυφή κάμερα. Ακριβώς. Και βεβαίως για κάποιους άλλους φίλους και εχθρούς, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών όμως, πρέπει να σας πω ότι γενναίο είναι και από τον πολιτικό και από τον δημοσιογράφο να καταγράφει και να αναδεικνύει πράγματα τα οποία είναι αληθή και τα οποία βεβαίως τα αναδεικνύει για την προστασία του συνόλου και όχι για την προστασία του εαυτού του μόνο. Βεβαίως, από τη στιγμή που διώκεστε, αντιλαμβάνομαι ότι είχατε, κάνατε χρήση ενός υλικού το οποίο έχει τη σοβαρότητα που έχει, έχει τα στοιχεία που έχει. Έχει στη Βουλή των Ελλήνων και έχει καταγραφεί η μαρτυρία μου αυτή στα λοιπόν, πρακτικά. Εσείς λοιπόν τον καταγράψετε με κρυφή κάμερα. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Θεωρούν κάποιοι πως έχουμε δημοκρατία, επομένως ο καθένας λέει ό,τι επιθυμεί. Εγώ κατέθεσα στη Βουλή των Ελλήνων τον συγκεκριμένο διάλογο, ο οποίος αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό υλικό για να πάνε σε ειδικό δικαστήριο η Σαμαράς, Δένδιας και Αθανασίου. Και ποιος το έδωσε? Και είναι θλιβερό. Και ποιος το δημοσιοποίησε το υλικό μέσω ενός από ό,τι είδα δημοσιοποιήθηκε σε κάποιο ρωσικό δίκτυο. Μα είναι δυνατόν εσείς, Χρυσαυγίτες, να χρησιμοποιείτε ρωσικά δίκτυα? Κάποιος χρήστης χρησιμοποίησε ένα ρωσικό δίκτυο. Εγώ δεν βρίσκω κάτι περίεργο σε αυτό. Άλλωστε, όπως είπαν πολλοί έγκυροι αναλυτές, εάν οποιοδήποτε σχετικό υλικό ανέβαινε στο YouTube, θα το είχαν εξαφανίσει μέσα σε λίγα λεπτά. Ενώ εκεί άντεξε και το είδαν πολλοί Έλληνες πολίτες. Και επιλέξατε αυτό το βίντεο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα βίντεο της συλλογής σας. Και αυτό το δεύτερο που είπατε ότι διαθέτε και άλλα βίντεο είναι που ανησύχησε την εξουσία, διότι αναφερθήκατε και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτά τα αφήνετε όμως έτσι, να υπάρχει στη σκιά, δηλαδή ότι... Θα τα λέτε εσείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ δεν αποδέχομαι τα λεγόμενά σας. Εγώ μιλώ αυτή τη στιγμή για τη συλλογή νόμιμα αποδεικτικού υλικού, που δεν είναι μόνο αυτό το βίντεο, υπάρχουν και άλλα βίντεο. Υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο ο Σαμαράς λέει επί λέξη, θα μπορούσα να είχα πάρει τηλέφωνο και να πω να τους κρατήσουν. Είδατε πως κάτι τέτοιο δεν έγινε, τουλάχιστον στην αρχή. Αυτό το λέει στον Πρετεντέρη στο Μέγκα και επιβεβαιώνει απόλυτα τον Μπαλτάκο, που λέει ότι στην αρχή δεν πήρε κανένας τηλέφωνο τους ανακριτές, δεν υπήρχε κανένα εις βάρος μας στοιχείο και αφαιθήκαμε ελεύθεροι και εν συνεχεία κάνει την κίνηση αυτή και υποδεικνύει ότι υπήρχαν τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Υπάρχει και άλλο βίντεο με τον Αθανασίου να λέει επί λέξη, πήρα τηλέφωνο την προϊσταμένη του πρωτοδικείου Τσάμι για να δω πώς πάει η κατάσταση. Και αυτό το βίντεο βεβαίως περιέχεται στο κανάλι της Βουλής των Ελλήνων και τα λεγόμενά του αυτά επισήμως περιέχονται στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Σε οποιαδήποτε άλλη βουλή του κόσμου και αν λέγονταν τέτοια πράγματα, απευθείας θα είχε συλληφθεί ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. Βίντεο υπάρχουν λοιπόν πολλά.
Είναι στη γνώση και της δικαιοσύνης και της Ελληνικής Βουλής, αλλά δεν κινείται φύλο, δυστυχώς. Και θλίβομαι, να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη μου, θλίβομαι που βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ να έχει μετατραπεί σε δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Λαφαζάνης και να λέει αυτά που θα έλεγε και ο Κεδίκογλου. Ότι δηλαδή αυτά που λέει ο Μπαλτάκος μπορεί να μην είναι αλήθεια. Πώς γίνεται να μην είναι αλήθεια? Παρακολουθήσατε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, την εικόνα της Βουλής κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου? Ο Μπαλτάκος ήταν όλη την ώρα πάνω από το Βενιζέλο. Δεν ήταν μόνο δεξιχέρι του Σαμαρά. Ωραία. Έλληνε και έδρε στη συγκυβέρνηση. Ήταν όλη την ώρα πάνω από το Βενιζέλο και από το γραφείο του παρήλασαν σχεδόν ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Πείτε μου κάτι που θα ήθελα να καταλάβω κι εγώ. Το να καταγράφονται οι συνομιλίες ενός πρωθυπουργού μιας χώρας είναι πολύ σοβαρή ιστορία. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχει εξασφαλιστεί από τους τεχνικούς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το απόρριτο των συνομιλιών ενός πρωθυπουργού. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς κατορθώσετε να το πετύχετε? Δεν έχω πει κάτι τέτοιο, ούτε ξέρω αν γίνεται κάτι τέτοιο. Όταν λέτε ότι έχουμε βίντεο, έχουμε. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι υπηρεσίες στην Ελλάδα δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, πώς παγιδεύσατε τις συνομιλίες του πρωθυπουργού με τον Πρετεντέρη, του πρωθυπουργού με έναν άλλον? Τις δημοσίευσε το Μέγκα, στο Μέγκα το είδα, δεν τις παγίδευσα εγώ. Αυτά τα είπε ο Αθανασίου μέσα στη Βουλή. Και τα άλλα τα είπε ο Σαμαράς στο Μέγκα. Δεν παγίδευσα τίποτα, έβλεπα τηλεόραση. Και όμως υπάρχει το αποδεικτικό υλικό και οι ομολογίες και δεν γίνεται φίλο. Υπάρχει όμως, υπάρχουν και στελέχη σας είπαν, εκτός και παίζετε με τις λέξεις, ότι υπάρχουν και άλλα βίντεο από καταγραφές συνομιλιών του Πρωθυπουργού και άλλων στελεχών. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είπα τίποτα για βίντεο. Είπα ότι υπάρχει νόμιμο αποδεικτικό υλικό και σήμερα έκανα και μία δήλωση ως απάντηση στην Κουτζαμάνη και είπα ότι παρά τις απειλές τους, εμείς θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε την αλήθεια και θα το πάμε μέχρι το τέλος. Και όταν λέω μέχρι το τέλος, εννοώ μέχρι να πάνε στη φυλακή αυτοί που έχουν διασύρει την Ελλάδα και που έχουν καταλύσει το Σύνταγμα των Ελλήνων. Ακόμα και αν δεν μας ακολουθήσει κανένα κόμμα, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Εμείς είμαστε οι μόνοι που στεκόμαστε ενάντια σε αυτό το σύστημα και δυστυχώς για αυτούς έχουμε στο πλευρό μας σύσσωμο τον ελληνικό λαό. Παρακολουθείτε διαδίκτυο, είδατε σε όποιο συστημικό μέσο, στο πρώτο θέμα του Αναστασιάδη, στο νιούζι του Ευαγγελάτου, σε όλα τα συστημικά μέσα, γιατί είναι συστημικά αυτά τα μέσα. Στα σχόλια από κάτω, στην είδηση ότι η Κουτζαμάνη έβγαλε διάγγελμα χουντικό στην κυριολεξία. Τα 100% σχόλια ήταν εις βάρος τους και δικαίωναν τη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Τώρα, η παραγγελία που δόθηκε μετά από το αίτημα του κυρίου Δένδια προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αυτή η υπόθεση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι συμπεριλαμβάνει τους πάντες, χρήστες, διαδίκτυο, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, σε ό,τι αφορά το οπτικοακουστικό υλικό, το παρανόμως κτιθέν. Εσείς πώς θα αποφύγετε τώρα να δημοσιοποιήσετε τα υπόλοιπα? Επαναλαμβάνω, εμείς θα το πάμε μέχρι το τέλος. Και τέλος είναι να μπουν αυτοί στη φυλακή. Μα θα μπείτε εσείς πρώτα, αν χρησιμοποιήσετε τέτοιες μεθόδους. Το ξέρω, είμαι προετοιμασμένος και γι' αυτό. Ναι. Είμαι προετοιμασμένος για να μπω στη φυλακή. Θα με βάλουν στη φυλακή πριν τις εκλογές, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Τι θα καταφέρουν? Να με δικαιώσουν στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Είμαι προετοιμασμένος για όλα, σας είπα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Τώρα, στην ουσία, τα πράγματα προχωρούν. Εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το χήμαρο που λέγεται Χρυσή Αυγή. Εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Είμαστε προετοιμασμένοι για φυλακή, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Στη συνέντευξη που έδωσα σήμερα στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης, με ρώτησε ο δημοσιογράφος: «Δεν φοβάστε για τη ζωή σας?» Του απάντησα ότι πράγματι έχουμε μπει σε μια πολύ επικίνδυνη ατραπό αυτή τη στιγμή, γιατί παίζονται τεράστια συμφέροντα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Σαμαρά εξυπηρετεί τη γερμανική οικονομική ολιγαρχία. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται η Μέρκελ στην Ελλάδα σε λίγες ημέρες. Αντιστεκόμαστε σε αυτή τη διείσδυση ξένων δυνάμεων στην Ελλάδα και υπάρχει περίπτωση να το πληρώσουμε αυτό, είτε με τη ζωή μας είτε με την ελευθερία μας. Εμείς όμως, το δηλώνω, με τα λόγου γνώσεως θα πάμε μέχρι το τέλος. Εσείς έχετε αντιληφθεί ότι αυτό το κυνηγητό ανεβάζει τα ποσοστά σας και βεβαίως δεν θα το αφήσετε έτσι ανεκμετάλλευτο και όσο περισσότερο σας κυνηγούν και σας φυλακίζουν, τόσο τα ποσοστά σας θα ανεβαίνουν. Αδιαφορώ προσωπικά για τα ποσοστά, ούτε είχα καμία απολύτως διάθεση στα 34 μου να παριστάνω τον πολιτικό. Αλλά αυτή τη στιγμή δίνεται ένας αγώνας για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία. Και τον αγώνα αυτό, επαναλαμβάνω, θα τον υποστηρίξω μέχρι το τέλος. Είτε είμαι στο 0, είτε στο 30%. Τώρα δεν είστε ειλικρινείς, διότι θέλετε και πολιτικός να είστε και φιλοδοξίες έχετε και σας αρέσει αυτό που κάνετε και το. Από ό,τι βλέπω, το γλεντάτε κιόλας. Αυτό που κάνω μου αρέσει πολύ. Είμαι ένας απλός άνθρωπος που αντιστέκεται σε ένα τραγικό σύστημα εξουσίας, σε ένα ανθεληνικό σύστημα εξουσίας. Και όταν είδα αυτό το σύστημα να στέκεται απέναντί μου και να θέλει να με καταστρέψει, προτίμησα να το καταστρέψω πρώτος εγώ. Αυτή είναι η στρατηγική μου, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Εντάξει, αλλά σε ένα σύστημα, όταν μπαίνεις μέσα, κατά ανάγκη λειτουργείς με τις αρχές του συστήματος. Εμείς σεβαστήκαμε τους νόμους
και πήγαμε να παίξουμε με καθαρά χέρια. Αυτό είναι το έγκλημά μας. Ο κ. Μιχαλολιάκος αυτό πληρώνει. Ότι είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός με καθαρά χέρια, δεν έχει κλέψει ούτε ευρώ από τα δημόσια ταμεία και έχει τρομοκρατήσει τη διεθνή οικονομική ολιγαρχία. Γι' αυτό και είναι στη φυλακή. Αν οι νόμοι λειτουργούσαν, δεν θα φτάνατε μέχρι τη Βουλή. Οι περισσότεροι από τους προτεργάτες Χρυσής Αυγής θα ήταν στο κελί τώρα. Έχετε άδικο. Τι εννοείτε. Ψιλοδαρμούς, δολοφονίες. Να έχετε στοιχεία για να το λέτε αυτό. Βόμβες, ιστορίες, τραμπουκισμούς. Γιατί... Ένα λεπτό. Στο κελί πριν... θα ήταν ο Βενιζέλος για τα υποβρύχια. Ένα λεπτό. Να λέμε πριν μπείτε εσείς. Ακούστε κάτι. Εξομοιώνεται έναν πάγκο στη Ραφίνα που έπεσε στο έδαφος με τα υποβρύχια του Βενιζέλου. Ο πάγκος που έπεσε στο έδαφος είναι ένα πλημέλημα και θα δικαστούμε γι' αυτό. Και αναλάβαμε την πολιτική μας ευθύνη γι' αυτό. Ή για το Χαστούκι στην Κανέλη, ανέλαβα την πολιτική μου ευθύνη και θα πάω να δικαστώ. Αυτές δεν θα δικαστούν παρόλο που τις έκανα μήνυση. Αλλά αυτά είναι αδικήματα μηδενικής σημασίας. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρότατα κακουργήματα. Έχουμε κατάχρηση δημοσίου χρήματος εκατομμυρίων και δεν κινείται φίλο στην Ελλάδα. Η πολιτική μας αντίπαλη θα έπρεπε να είναι στο κελί, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Όταν δύο άνθρωποι τσακώνονται, ο φιλόσοφος λέει πως φταίει πάντοτε ο υφιέστερος. Συμφωνώ. Διότι θα είχε αποφύγει τον καβγά. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, και έχω αναλάβει τις ευθύνες μου. Δεν εμφανιστήκατε ως ο υφιέστερος εκεί πέρα και χάσετε την ψυχραιμία σας και χτυπήσετε μια γυναίκα, κάτι το οποίο δεν είναι πρέπον για έναν άντρα. Μα θέλετε θέλει να ξαναπώ να... ότι εάν ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω αυτό το κλίμα, δεν θα πήγαινα αν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Μα σημασία έχει ο πολιτικός να αντέχει στο κλίμα και όχι να φοβάται το κλίμα για να μην. Εγώ δεν αντέχω στο ξύλο όμως. Δεν αντέχετε στο ξύλο. Χιούμορ, κάνω να πάμε στην ουσία, θα έλεγα. Και επαναλαμβάνω, η ουσία είναι ότι αύριο η Χρυσή Αυγή καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ανοίξουν τα τηλέφωνα, να ανοίξουν οι υπολογιστές, να δούμε όταν ο Σαμαράς πήρε τον Αθανασίου και του είπε: με κορόιδεψες, με ξεφτύλισες, όπως ακριβώς θα λέει ο Μπαλτάκος. Μετά στη συνέχεια ο Αθανασίου πήρε τον Τσάμι. Πού τα λέει αυτά, ο Σαμαράς τα λέει στον Αθανασίου. Έτσι είπε ο Μπαλτάκος. Με άλλο. Καταστρέψατε, με ξεφτυλίσατε κτλ. Στις υπόλοιπες συνομιλίες και τα. Καλό το Σαμαρά να έρθει στη Βουλή να με διαψεύσει. Και για αυτά και για το άλλο ερώτημα που του έθεσε. Γιατί του έχω θέσει ένα συγκεκριμένο ερώτημα του Σαμαρά. Ποιος είναι ο Παναθηναϊκάκιας? Ποιος είναι ο δικαστικός στον οποίο μεταβιβάζει εντολές μέσω τρίτων προσώπων και τον αποκαλεί Παναθηναϊκάκια? Θα έρθει στη Βουλή να μου απαντήσει ο Σαμαράς. Εάν κρυφτεί και πάλι, σημαίνει ότι αποδέχεται την ενοχή του. Τον προκαλώ και τον προσκαλώ ενώπιον του ελληνικού λαού και εν ονόματι του ελληνικού λαού να έρθει στη Βουλή και να μου απαντήσει. Είχαν πει ότι θα γίνει προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το θέμα και ο Σαμαράς κρύφτηκε και πάλι. Επομένως, μιλάτε και για άλλο υπόλοιπο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο έχετε στα χέρια σας. Εσείς μιλάτε γι' αυτό. Εγώ θέτω ένα ερώτημα. Με λέτε ο Σαμαράς. Με απόλυτη ηρεμία και σε ήπιου τόνου το επαναλαμβάνω. Μα πώς μιλάει για τον Παναθηναϊκάκια και θα του λέει για τον. Θέλω να επαναλάβω το ερώτημα. Ερωτώ τον Πρωθυπουργό της χώρας, αφού θέλετε να το πάω και θεσμικά. Ποιον ανώτατο δικαστικό αποκαλεί Παναθηναϊκάκια όταν μέσω τρίτων του δίνει εντολές για να διαπράξει ένα κακούργημα, αυτό της κατάχρησης εξουσίας σε βάρος βουλευτών? Να έρθει ο Σαμαράς στη Βουλή να μου απαντήσει, εάν κρυφτεί και πάλι, θεωρώ τη σιωπή του ενοχή. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω λίγο για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς εννοείται. Έχει καταλάβει προπολού ο κόσμος. Όχι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρόκειται για υλικό το οποίο περιέχει συνομιλία του Πρωθυπουργού ή πρόκειται για δύο τρίτους που συνομιλούν μεταξύ τους και αναφέρονται στον Πρωθυπουργό? Εγώ έκανα ένα ερώτημα στο Σαμαρά που αφορά. Ναι, αλλά δεν μας βοηθάτε να καταλάβουμε κι εμείς. Εντολή του προς ανώτατο δικαστικό μέσω τρίτου. Πιο συγκεκριμένο δεν μπορώ να γίνω. Το έχω πει στη Βουλή. Εμφανίστηκε μετά στο βήμα της Βουλής η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Βούλτεψη και δεν το διέψευσε. Ωραία, το μόνο που έκανε. Πότε σκοπεύετε? Το μόνο που έκανε, παραλαμβάνω, το μόνο που έκανε ήταν με τρεμάμενη φωνή να καλέσει το ΣΥΡΙΖΑ να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν την απειλή της Χρυσής Αυγής. Και πότε σκοπεύετε να εμφανίσετε αυτό το υλικό? Τι είναι αυτά που λέτε? Εγώ θέτω ένα ερώτημα και περιμένω απάντηση από το Σαμαρά. Και αν δεν έρθει στη Βουλή, σημαίνει πως αποδέχεται την ενοχή του. Τίποτε άλλο. Τελεία και παύλα. Μα συγγνώμη, και εγώ μπορώ να λέω για εσάς ότι έχω. Και σύμφωνα με την Κουτζαμάνη, μάλιστα, αυτό το ερώτημα που έχω δικαίωμα να θέσω ως εκλεγμένος βουλευτής μπορεί να θεωρηθεί απειλή βίας κατά του Πρωθυπουργού με βάση το 157 λέει του ποινικού κώδικα. Με τη μόνη διαφορά ότι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει δεχτεί ένοπλη βία είναι ο κ. Μιχαλολιάκος, που εισέβαλαν στο σπίτι του 15 της αντιτρομοκρατικής ένοπλη. Τον συνέλαβαν παράνομα χωρίς να έχει αρθεί η ασυλία του, γι' αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο έγκλημα. Χωρίς άρση ασυλίας, χωρίς εντάλματα έρευνας, μπήκαν στις οικίες μας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Εδώ Εντάξτε. Κάποιοι κατέλυσαν το Σύνταγμα με τη βία. Εδώ πάλι ενεργοποιείται το άρθρο 120 του Συντάγματος. Κάθε Έλληνας δικαιούται και υποχρεούται να αντιστέκεται με κάθε μέσο ενάντια σε αυτόν που καταλύει το Σύνταγμα με τη βία. Ακούστε, εγώ πέρα από τους θεατρινισμούς
κάποιων προσκεκλημένων εδώ πέρα, οι οποίοι για να δείξουν, να αναδείξουν μάλλον τα δημοκρατικά τους συναισθήματα, σηκώθηκαν και έφυγαν μόνο και μόνο επειδή επέλεξα να έχω ένα 15 λεπτό διάλογο μαζί σας. Καταλαβαίνω πόσο πρόστιχο πράγμα είναι η πολιτική και πόσο εύκολα χρησιμοποιούν οι πολιτικοί τα μέσα για την προπαγάνδα μόνο και μόνο για να κρύψουν τις αθλειότητές τους. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνω και εσάς, τη Χρυσή Αυγή. Με λέτε διότι... άθλιο, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Όχι, εσάς. Με αποκαλείτε άθλιο. Όχι, τους εμένα μου καταστρέφουν την οικογένεια αυτή τη στιγμή, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Τους Χρυσαυγίτες, λέω, συμπεριλαμβανομένων όλων των Χρυσαυγητών, βουλευτών και οπαδών. Εγώ, όπως είπε ο Μπαλτάκος, στελεχών, συγγνώμη. Δώστε μου το λόγο για ένα λεπτό, εφόσον το κάνατε και με καλέσατε. Είπε ο Μπαλτάκος ότι την πρώτη φορά τους ξέφυγα στην ουσία, γιατί δεν είχαν πάρει τηλέφωνα. Τώρα ξέρετε πώς πάνε να διορθώσουν αυτό το λάθος τους. Μου βάζουν μια δεύτερη κατηγορία. Για διακεκριμένη οπλοκατοχή με στόχο να εφοδιάζω εγκληματική οργάνωση. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχα μια καραμπίνα στο σπίτι μου με νόμιμη άδεια, όπως έχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Αυτό και μόνο αποδεικνύει αυτά που είπε ο Μπαλτάκος, ότι ελέγχεται η δικαιοσύνη και ότι προσπαθούν να με κλείσουν φυλακή άδικα, παράνομα και χωρίς κανένα στοιχείο. Για μια καραμπίνα που είχαμε νόμιμη άδεια, μου χρεώνουν ένα αδίκημα που πηγαίνει μέχρι 20 χρόνια φυλακή για να με προφυλακίσουν. Και μιλάτε για αθλειότητα, όταν έχω βιώσει στο πετσί μου την αθλειότητα, όταν πάνε να μου καταστρέψουν την προσωπική μου ζωή στα 34 χρόνια μου, να μου κλείσουν το σπίτι. Μιλάτε για αθλειότητα, εγώ βιώνω την αθλειότητα. Συνεχίζω. Για να με καταλάβετε, ίσως για να γίνω κατανοητός εγώ, γιατί εσείς καταλαβαίνετε γρήγορα. Αυτό έχω αντιληφθεί. Δεν έχω δει τόσα χρόνια στη δουλειά μου κανέναν πολιτικό να παραιτείται, όχι για λόγους ευθυξίας. Να παραιτείται για την τιμή του και την αξιοπρέπειά του, του ιδίου και της οικογένειας του. Δεν έχω δει ούτε ένα. Σπάνιο. Αλλά και εσείς οι οποίοι διαδηλώνετε ότι δεν έχετε καμία εκτίμηση στην πολιτική, σπεύσατε να μπείτε στην πολιτική και στο κοινοβούλιο για να πετύχετε τους δικούς σας στόχους. Επομένως, υπ' αυτήν την έννοια, μπήκατε σε ένα σύστημα το οποίο από τη μία δηλώνετε ότι δεν το γουστάρετε και από την άλλη το χρησιμοποιείτε. Έχετε δίκιο σε όλα αυτά που είπατε. Εγκρίνω και επαυξάνω όσα είπατε. Ο μόνος τρόπος να κάνουμε κάτι καλό για την πατρίδα μας είναι να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι ελεηνό και τρισάθλιο. Έχουμε βιώσει στην κυριολεξία τη διαφορά ολόκληρου αυτού του πολιτικού συστήματος, αλλά εμείς μπαίνοντας στο βούρκο αυτό στην κυριολεξία, παραμείναμε καθαροί. Τα χέρια μας είναι ακόμα καθαρά. Ακόμα και τα λεφτά που πήραμε από το κράτος, τα μοιράσαμε σε κόσμο, γι' αυτό και μας τα κόψαν αυτά τα λεφτά. Παραμείναμε καθαροί και αυτό είναι τιμή μας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ακόμα και χειρότερη όμως δημοκρατία, όπως γνωρίζετε, είναι προτιμότερη από διάφορα άλλα καθεστώτα και διάφορες άλλες νοοτροπίες. Υπ' αυτήν την έννοια, παραμένουμε πιστοί στους κανόνες της δημοκρατίας και του συντάγματος και αυτούς πρέπει να εφαρμόζουμε. Αυτούς επικαλείστε κι εσείς για να βρείτε το δίκιο σας σήμερα. Σε αυτήν την δημοκρατία αναφέρεστε. Εμείς επικαλούμαστε κάτι περισσότερο. Στο πρόγραμμά μας λέμε ότι πρέπει επιτέλους η χώρα να διοικείται με άμεση δημοκρατία. Δηλαδή για τα μείζωνα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα να γίνονται δημοψηφίσματα. Για το αν θα πάμε στο ευρώ, θα παραμείνουμε στο ευρώ ή αν θα πάμε στη δραχμή, να γίνει δημοψήφισμα. Για την καταγγελία του μνημονίου. Για τα μεγάλα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα να αποφασίζει άμεσα ο ελληνικός λαός. Σε αυτό το μοντέλο διοίκησης πιστεύει η Χρυσή Αυγή. Μη σας φαίνεται περίεργο. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Αυτές είναι οι θέσεις μας. Μάλιστα. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο τραπέζι μας. Βεβαίως, λόγω του επεισοδίου που είχαμε για τον αποχωρήσεων, εδώ να θυμίσω ποιοι έφυγαν τώρα. Έφυγε ο κύριος Σκούτας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γιαννακάκη, βουλευτής Δημάρη υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής και ο Σπύρος Βρετός, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα Ελιά. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί αξίζει τον κόπο. Και θέλω πραγματικά να ρωτήσω για τους υπόλοιπους προσκεκλημένους που παρέμειναν. Δεν έχει δικαίωμα ο δημοσιογράφος, χωρίς να σε εμπλέξει σε καμία συνομιλία μαζί του και κουβέντα με τον όποιον Κασιδιάρη, να κάνει μια συνέντευξη, να κάνει ένα ρεπορτάζ ή να ρωτήσει
από ένα άλλο χώρο, από ένα άλλο στούντιο, τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής κάποια πράγματα όταν το θέμα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Μου κάνει δε εντύπωση για τον κύριο Σκούτα του ΣΥΡΙΖΑ και για τις άλλες περιπτώσεις, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εδώ δεν αποχώρησαν και μάλιστα είχαν και αντιπαράθεση με τον Κασιδιάρη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο όλος αυτός αυτή η ρέτσιτα, ο θεατρινισμός και από την Ελιά και από την κυρία της Δημάρη, υποψήφια περιφερειάρχη και τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι είναι και αγένεια. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι η αγένεια προς τον δημοσιογράφο που τους φιλοξένησε στην εκπομπή του. Το χειρότερο είναι άλλο, η άποψη που έχουν περί δημοκρατίας, διαλόγου και δικαιώματος του δημοσιογράφου. Φανταστείτε οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν στην εξουσία, τι πρόκειται να κάνουν. Ποιοι νόμοι Βενιζέλου και ποιοι νόμοι περί ευθύνης υπουργών. Αυτοί θα αφήνουν να μιλάνε όποιον θέλουν εκείνοι. Κι άμα σας αρέσει. Γιατί αυτή είναι η υπόθεση την οποία σήμερα βάλαμε στο μικροσκόπιο. Είναι μια παραγγελία της αγγελίας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία όποιος κάνει χρήση, λέει, καθιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε οπτικοακουστικού υλικού παρανόμως κτηθέντος, να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στο πρετόριο και να υφίσταται τις συνέπειες που επισύρει ο νόμος αυτός που θεωρεί ότι είναι κακούργημα. Δηλαδή, τι είναι κακούργημα? Κακούργημα είναι να βγάλω εγώ ότι ο τάδε υπουργός έχει στη βαλίτσα την κοκαίνη και την κουβαλάει και βγάζει χρήματα με αυτόν τον τρόπο? Δεν θα με πάνε μέσα γι' αυτό. Κακούργημα είναι να βγάλει στον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου να λέει τέτοιες αρλούμπες. Αρλούμπες. Μπορεί να είναι και αλήθεια όμως. Οι δημοσιογράφοι των μέσων έσπευσαν να δηλώσουν ότι πρόκειται περί αρλούμπας. Δεν ήταν έτσι. Δεν είναι έτσι, φίλοι δημοσιογράφοι. Εκτός και ο Γενικός Γραμματέας είναι τόσο αρλουμπολόγος που ενέπλεξε τον Πρωθυπουργό χωρίς να έχουν γίνει τέτοιοι διάλογοι. Διότι ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να του είπε, να του λέει ο Μπαλτάκος 20% θα πάρει Χρυσή Αυγή και να του λέει λες βλακίες. Δεν μπορεί, γιατί βλέπει και τις διαδικτυακές ψηφοφορίες της ζούγκλας, όπως ξέρετε, και τις υπολογίζει. Σιγά σιγά έρχονται στα νούμερά μας. Είδατε, τη Νέα Δημοκρατία την πήγαν στο 15, την πήγαν στο 13. Εκεί ακριβώς που δείχνει η διαδικτυακή της ζούγκλας. Τη Χρυσή Αυγή την πήρανε από το 6, την πήγαν στο 8, την πήγαν στο 11, την πήγαν στο 12. Τώρα βλέπω, ακούω 20, λέει ο πρώην σύμβουλος του Πρωθυπουργού και γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκτός και παρεσύρθη από τη δική μας διαδικτυακή ψηφοφορία και είπε στον Πρωθυπουργό ότι η Χρυσή Αυγή θα πάρει 20%. Αλλά δεν νομίζω, γιατί εκείνοι κάνουν τις δικές τους μετρήσεις. Έχουν τις δικές τους πηγές. Αυτό είναι το θέμα. Ρωτώ λοιπόν εγώ εσάς τώρα, πριν πάμε στο φλέγον θέμα, είναι δυνατόν, κυρία Παπαδοπούλου, που είστε και δημοσιογράφος, να αμφισβητούν το δικαίωμά σου να συνομιλείς χωρίς να εμπλακούν οι ίδιοι με οποιονδήποτε άνθρωπο, είτε είναι εγκληματίας, κακοποιός, ακροδεξιός, φασίστας, χρυσαυγίτης, ευγενής, δεν ξέρω εγώ λοιπόν, τι είναι. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για αυτούς που έφυγαν. Έτσι. Μιλάμε για τη συμπεριφορά τους, δεν προσωποποιώ εγώ. Είμαστε εδώ για να καταθέσουμε τις απόψεις μας, να μιλήσουμε και να πούμε τη δική μας γνώμη και να συζητήσουμε μαζί σου. Βέβαια, εντάξει, όλοι λίγο είχαμε μια έκπληξη με τον κύριο Κασιδιάρη, αλλά εγώ προσωπικά, αν μπορούσα, θα κάνω για κάποιες ερωτήσεις. Και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτά που είπε, για να έχουν και κάποια απήχηση στον κόσμο. Επειδή όμως οι συνεργάτες μου. Δηλαδή. Επειδή οι συνεργάτες μου. Οι συνεργάτες μου, όταν πρόκειται να είναι ομοτράπεζος ένας άνθρωπος που γνωρίζουν ότι κάποιοι τον αποφεύγουν, ενημερώνουν. Όταν όμως δεν πρόκειται να υπάρξει συνομιλία, εμπλοκή και δεν είναι στον ίδιο χώρο και βγαίνει από αλλού, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Δεν ενημερώνουν διότι δεν έχουν καμία υποχρέωση. Εκ των κανόνων γνωρίζετε πολύ καλά ότι εγώ βγάζω ένα ρεπορτάζ, βγάζω ένα θέμα, συνομιλώ με κάποιον. Ένα ρεπορτάζ πρέπει να είναι, Μάκη μου, πάντα σφαιρικό, δηλαδή να έχει μια κάλυψη πλήρη. Άλλο λέω. Έτσι. Τι είναι αυτό το οποίο δίνει στο δικαίωμα τον προσκεκλημένο να σηκωθεί να φύγει διαδηλώνοντας την δημοκρατική του έτσι, άποψη και τον δημοκρατικό του ίστρο? Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι, πιστοποιητικό δημοκρατικής νομιμότητας αυτό?
Δίνει αυτή η συμπεριφορά κάποιο τέτοιο πιστοποιητικό αυτό? Δυστυχώς ζούμε τις χειρότερες στιγμές, νομίζω, στο επάγγελμά μας. Τουλάχιστον σε 30 χρόνια που το υπηρετώ εγώ. Ναι, είναι ένα θέατρο. Δεν έχω δει χειρότερη, δηλαδή, όχι αντιμετώπιση, δεν λέω για το σημερινό προς Θεού, έτσι. Αλλά το ένα μετά το άλλο διαδέχονται τα κακά. Τη δικιά μας τη δουλειά. Έτσι. Και έχουμε δώσει κι εμείς το δικαίωμα πολλές φορές. Νομίζω. Δεν μπορώ, όχι πολλές φορές, συνεχώς. Νομίζω. Τώρα πια. Θεωρώ. Βεβαίως. Όχι πολλές φορές. Άθλια δημοσιογραφία, άθλιοι δημοσιογράφοι, άθλιοι τηλεστάρ σε όλα τα επίπεδα. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί δηλώνουμε δημοσιογράφοι. Πόσοι είμαστε δημοσιογράφοι? Όχι, δεν είναι γιατί δηλώνουμε, γιατί τελικά είμαστε ένας λαός που μας αξίζουν οι δικαστές, οι γιατροί, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί που έχουμε. Αυτό το παραμύθι και οι δικηγόροι που έχουμε δεν το συζητάμε. Αυτό το παραμύθι, εμείς οι καλοί πολίτες που έχουμε τόσο ανάξιους πολιτικούς, εγώ δεν το τρώω. Σας διαβεβαιώ ότι έχω, νομικά έχω σπουδάσει, αλλά έχω διαπιστώσει πάρα πολύ, και ειδικά τον τελευταίο καιρό, ότι οι δικηγόροι είναι πολύ πιο σοβαροί από εμάς. Ειλικρινά. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, επειδή έχω σημειώσει κάποια πράγματα, μια θα μου επιτρέψετε. Για να δημοσιογραφήσεις, παίρνεις ένα μαρκούτσι, τρέχεις στους δρόμους και γίνεσαι δημοσιογράφος. Εγώ κάποτε ντρεπόμουν να πω ότι έχω πτυχίο. Εντάξει, είναι μια άτυπη εξουσία. Ακούστε κάτι. Είναι μια άτυπη εξουσία. Αλλά όμως. Ήταν, Μάκη. Δυστυχώς. Η κατάντια αυτή της δημοσιογραφίας να γίνει παρελκόμενο πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων είναι γνωστή στον κόσμο, την έχει φάει στη μάπα, όπως λέμε, κατά το κοινό λεγόμενο, εδώ και πολλά χρόνια, και έχει γίνει αιτία να συγχαθεί και εφημερίδες και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, και μη συγχαθεί και το διαδίκτυο τώρα. Θέλω να μου επιτρέψεις να σε διακόψω δύο λεπτά μόνο, ότι και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπες στην αρχή, ότι σήμερα υποβαθμίστηκε το θέμα. Η υπόθεση Παλτάκου πάρα πολύ στα δελτία ειδήσεων, παρακολούθησα σχεδόν όλα. Δηλαδή, τρίτο θέμα και τέταρτο έπαιξε. Δεν ξέρω αν το είδες εσύ. Έτσι. Άλλα θέματα ήταν τα πρώτα. Και επίσης να επισημάνω. Εδώ υποβαθμίστηκε η παραγγελία της αγγελέως του Ρίου Πάγου. Αυτό μα με... μαζί ήταν αυτό. Είχαμε και μια σύλληψη μαζί δημοσιογράφων ήταν σήμερα. Ήταν και αυτό ένα κεντρικό για εσάς δημοσιογράφους. Επίσης από τον ελεύθερο τύπο, η συνάδελφος. Δηλαδή, όσο να είναι. Ναι, ότι 10 δημοσιογράφοι. Με τους χρόνους τους δημοσιογράφικους που ξέρετε, ήταν κάτι έντονο και κεντρικό και έπαιξε από την. Εξαιτίας βουλευτίνας των εξαρτήτων ενίων της κυρίας Ραχίλ, η οποία θύμωσε πολύ και την. Παρέδωσε στην. Ακούστε κάτι. Είναι λυπηρό οι βουλευτές να παραδίδουν στην πειρά τους δημοσιογράφους, γιατί διαφωνούν με εκείνο που λένε. Στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, να πρέπει, ξέρετε, ο πολιτικός να μηνύσει. Όπως και ο δημοσιογράφος, γιατί έχει την εξουσία είτε τη δική του, την πολιτική, είτε την δημοσιογραφική. Ας τα αφήσουμε σε αυτά. Κύριε να πω κάτι πρωτού περάσετε και με συγχωρείτε που μιλάω περισσότερο. Παρακαλώ. Μία επισήμανση για τον κύριο Κασιδιάρη. Ρώτησε σε κάποια στιγμή. Εάν είχε σχέσεις με κάποια άτομα από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ρωτήσω όλους, έχει υποβαθμιστεί η είδηση, είδηση ήταν, εγώ δεν το ξέρα, ότι ο γιος του κυρίου Μπαλτάκου ήταν πάρα πολύ φίλος με τον αδελφό του κυρίου Κασιδιάρη. Αυτό έπεσε στα πολύ χαμηλά. Αυτό δεν το θεωρώ σημαντικό, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί θα μπορούσε και ο θείος μου να είναι κλέφτης, και ο αδερφός μου να είναι λοποδίτης. Μα πολύ καλές σχέσεις από ό,τι ξέρουμε. Ναι, ξέρετε, ναι. Ο βαθμός συγγένειας όμως εμένα μου είναι λίγο αποκρουστική εμπλοκή του βαθμού συγγένειας ενός ανθρώπου. Ξέρετε τι μπορεί να ακούσει ο πλεύρης για τις απόψεις του πατέρα του. Τα εξαμάξεις. Τον αγαπάει, τον σέβεται, είναι ο πατέρας του, αλλά τηλεοπτικά και επικοινωνιακά, αν θέλεις να τον καταστρέψεις, μπορείς να του πεις εσύ ρε, ο πλεύρης, ο φασίστας, ο πατέρας, ο ακροδεξιός, έτσι, και να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ και το γνωρίζει ο κύριος Πλεύρης. Το φέρω σαν παράδειγμα τώρα. Δεν μπορεί τις αμαρτίες των παιδιών ή των γονιών να τις κουβαλάνε οι άλλοι τούμπαλοι. Δηλαδή δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον. Αυτό θεωρώ. Άλλωστε γνωρίζετε ότι υπάρχουν οικογένειες που ο πατέρας είναι αριστερός και το παιδί είναι ακροδεξιό. Ο πατέρας είναι ακροδεξιός και το παιδί είναι αριστερό. Θυμάστε τότε για το παιδί του Αβέροφ, τι γινόταν, την κόρη. Θυμάστε για παιδιά πολλών πολιτικών. Ο πατέρας ήταν ακροδεξιός. Και η κόρη ήταν ακροαριστερή. Μην τα συγχαίουμε λοιπόν αυτά και μην βάζουμε ταμπέλες και ετικέτες στον άλλον γιατί μένει στο κολονάκι, γιατί δεν κυκλοφορεί με αμπέχονο αλλά φοράει σακάκι, γιατί φοράει ή δεν φοράει γραβάτα, γιατί έχει καλό ή δεν έχει αυτοκίνητο, γιατί ο πατέρας του είναι αυτός που είναι και εκείνος πρέπει να μοιάσει τον πατέρα του. Κύριε Παχριστόπουλε. Θα ξεκαθαρίσω ένα ζήτημα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν είχα, δεν έχω και ούτε πρόκειται να αποκτήσω καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Με χωρίζει άβυσσος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχω ίδια
επιλογή και ίδια αντίληψη με κάποιους για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ένα ακροδεξιό κόμμα. Και εξηγούμε. Σε περιόδους παρακμής, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε όλη τη Δύση και ιστορικά έχει γίνει αυτό και πριν την εποχή του Χίτλερ, του Μουσολίνη και τώρα στη Γαλλία με τη Λεπέν, όταν υπάρχει παρακμή στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, το ξαναλέω, όταν υπάρχει παρακμή στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα ακροδεξιά κόμματα και κινήματα φουντώνουν. Θέλω εδώ να θυμίσω για να ξεκαθαρίσουμε δύο ζητήματα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι λίγο μετά τις, μετά το 1974 που είχαμε τη δικτατορία, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής είχε μια συγκυρία πολύ αρνητική που θα μπορούσε ένα ακροδεξιό κόμμα τότε να φουντώσει. Οι χειρισμοί αυτού του πολιτικού όμως δεν έδωσαν κανένα δικαίωμα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε καμία ΕΠΕΝ και σε κανένα κόμμα και μάλιστα λίγο καιρό αργότερα εξαφανίστηκαν όλα τα ακροδεξιά κινήματα στον χώρο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σήμερα, σε αντίθεση, χωρίς να υπάρχει αυτή η συγκυρία η μεγάλη, οι εγκληματικοί χειρισμοί, είμαι απόλυτος αυτό, και θα πρέπει κάποια στιγμή η συγκεκριμένη κυβέρνηση να απολογηθεί στον Έλληνα πολίτη. Οι συγκεκριμένοι χειρισμοί αυτής της κυβέρνησης φούντωσαν τη Χρυσή Αυγή και την έκαναν ισότιμο συνομιλητή, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Θα πρέπει να απαντήσουν κάποιοι πώς η Χρυσή Αυγή απέκτησε τέτοια δύναμη. Είναι συγκεκριμένα τα λάθη που γίνανε και εξηγούμε. Ξαναλέω, ούτε είχα, ούτε έχω, ούτε πρόκειται να αποκτήσω σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Πιστεύω και συνεχίζω να πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί πολιτικά. Να έχει ξεβρακωθεί πολιτικά. Θέλω να θυμίσω κάτι, γιατί παίρνει ωραίο ύφος ο κύριος Κασιδιάρης μερικές φορές και το παίζει, φοράει το μανδύα του Δημοκράτη. Συσκεφτώσανε επί 8 ώρες αν θα δίνανε αίμα στο Πολωνεζάκι που πέθαινε, στο δρόμο της Πατησίων. Και αν δεν επεμβαίναμε εμείς, δεν θα δινόταν αίμα στο παιδί, θα πέθαινε σαν το σκύλι τότε που ήταν στα ντούνια της Χρυσή Αυγή. Το κλείνω. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για τη Χρυσή Αυγή. Θέλω ακόμα να πω το εξής, ότι πράγματι υπάρχουν άτομα όπως ο Μανώλης ο Γλέζος, όπως ο Στάθης ο Παναγούλης, τον οποίο ακούω κατηγορούν. Ο Στάθης ο Παναγούλης, για όσους δεν ξέρουν, μαζί με τον Γιώτα, τον Κλονιζάκη, τον Πετρίδη και άλλους, κουβάλαγε όπλα επί Χούντας. Δεν θριαμβολογούσε για τη Χούντα. Θέλω να θυμίσω τη ζωή Κωνσταντοπούλου, που κι αυτή τρώει τη λάσπη του αιώνα από το πρωί ως το βράδυ, καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Θέλω να θυμίσω ότι όποιος τολμήσει και έχει άλλη άποψη. Και δεν λέει, δεν μιλάει ότι πρέπει να χωθούν όλοι μέσα. Και εγώ σας αντιπαθώ, κύριε. Λέμε, όπου λέω, θα σκλήσω φυλάκι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Για όνομα του Θεού, τι θέλω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή έχει ανακηρυχτεί ισότιμο συνομιλητή στο πολιτικό σύστημα. Είναι ευθύνη καθαρά αυτήνη τη κυβέρνηση. Είναι εγκληματική ευθύνη αυτή τη κυβέρνηση. Και αυτά που λένε ότι ο Μπαλτάκος ήταν τρελός, κύριε Τριανταφυλόπουλε, καθόλου τρελός δεν ήταν ο Μπαλτάκος. Ο Μπαλτάκος ήταν η πυγμή του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτός, ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, θα στενοχωρήσω το φίλο μου τον Θάνο τον Πλεύρη, που είναι ευπρεπής, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης ήταν τα πρώτα βιολιά αυτής της κυβέρνησης. Είναι ακροδεξιοί όλοι αυτοί. Το λέω εγώ και ας θέλουν να με μηνύσουνε. Διαβάστε τα άρθρα του Φαΐλου του Κρανιδιώτη στη Δημοκρατία και θα καταλάβετε τι σας λέω. Ο δε Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, ο καλός δημοσιογράφος της Καθημερινής, μας παρότρινε πριν 2-3 μήνες να βρούμε φόρμουλα να συνεργαστούμε με την καλή Χρυσή Αυγή και θα μπορούσα να σας πω και άλλα πολλά ονόματα. Ποιος εξέθρεψε το αυγό του φιδιού, όχι βέβαια ο Μανώλης ο Γλέζος, όχι ο Στάθης ο Παναγούλης, όχι η Ανέλ, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να πω και κάτι για τη Ραχήλ τη Μακρύ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί ακούω ότι έχει παρεκτραπεί, έχει κάνει και έχει φτιάξει. Επιτρέψτε μου μια μικρή αναφορά. Στη δίκη του Ανδρέα του Παπανδρέου, η γνωστή παρέα Βαρώνων ήταν μάρτυρες κατηγορίας. Το θυμόσαστε ότι οι πέντε μεγάλες εφημερίδες, πρώην φίλοι του, ήταν αυτοί που θα να τον καταδικάσουν. Λίγο καιρό αργότερα, η ίδια παρέα, που και σήμερα είναι σχεδόν ίδια, κύριε Τριανταφυλόπουλε, διατυμπάνιζε μέσω του Αριστίδη του Αλαφούζου ότι θα διαθέσω 1 δισεκατομμύριο και θα ρίξω τον Μητσοτάκη, και τον έριξε. Λίγο αργότερα υπόχρησαν το Σιμίτι να δώσει το δαχτυλίδι στον Γιώργο Παπανδρέου. Λίγο αργότερα, όταν ο Κώστας ο Καραμαλής πήρε θέσεις αντίθετες με σχέδιο Ανάν, με Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, με είσοδο των Σκοπίων, εξαναγκάστηκε αυτό στην παρέτηση. Λίγο αργότερα ο Γιώργος ο Παπανδρέου, με ηταμό τρόπο, ό,τι και αν έκανε, και έκανε πολλά λάθη, και αυτός εξαναγκάστηκε στην παρέτηση. Τρεις
καναλάρχες και 4 τραπεζίτες, τελειώνω, έχουν μετατρέψει το πολιτικό σύστημα σε υπηρετικό προσωπικό και με πληρωμένους δημοσιογράφους. Έτσι είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλο, το έχετε πει εσείς. Με πληρωμένους δημοσιογράφους αυτή τη στιγμή ευνουχίζουν τον Έλληνα πολίτη. Yeah. Και περνάνε μηνύματα σε μια δυστυχισμένη χώρα, σε έναν εξοντωμένο ελληνικό λαό, ότι όλα γίνονται καλώς. Φωνή, στεντόρια η φωνή σας. Λοιπόν, όχι, δεν έχω καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Το ξέρει όλος ο κόσμος, έτσι. Αλλά σηκώνεται πολύ το δεξί. Αλλά έχω άλλη άποψη. Σηκώνεται πολύ το δεξί χέρι και μπορεί να σας πάρουν κανένα πλάνο, ξέρετε, το είχατε παρασηκώσει το δεξί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, μία επισήμανση μόνο. Θα έρθω, κύριε Πλεύρη, για εσάς. Ακούστε, η Χρυσή Αυγή, η οποιοδήποτε Χρυσή Αυγή, σωστά λέτε, μέσα στα πλαίσια... Ακούσατε να καθίσω να μιλήσω εγώ για τη Χρυσή Αυγή. Όχι, αφήστε με να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Βέβαια, μιλήσατε για τη Χρυσή Αυγή μόλις τώρα. Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, και οποιαδήποτε Χρυσή Αυγή πρέπει να αντιμετωπίζεται σαφώς πολιτικά μέσα στα πλαίσια των νόμων και του συντάγματος. Και μάλιστα, όσο ακροδεξιότερος είναι ο αντίπαλος, τόσο δημοκρατικότερη πρέπει να είναι η απάντηση που του δίδεις. Όμως, όχι, δεν συμφωνούμε. Η Χρυσή Αυγή έπρεπε, αυτό που είπα στον κύριο Κασιδιάρη, να έχει αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια ποινικά. Για ό,τι έχει κάνει. Για αυτά που έκανε. Θα είχαν πάει όλοι μέσα. Θα είχε ξεβρωμήσει ο τόπος από τραμπούκους, ακροδεξιούς, ακτιβιστές. Έπρεπε να δολοφονηθεί ο Φίσας για να γίνει. Βεβαίως. Ακριβώς. Όχι μόνο ο Φίσας, έξω από την Ευελπίδων, από τον Ανδρώνικο, το άλλο το παιδί. Και άλλα από πολλά το οποίο το χτύπησαν στο κεφάλι και τρόμαξε. Μα τώρα μην τρελαθείτε. Ο παπάς έβγαλε τη σημαία της Χούντας κανονικά. Όλοι αυτοί κάνουν τώρα, υποκρίνονται. Επιτρέψτε δεν θέλω να μιλήσω. Επιτρέψτε μου λίγο. Και αν υπήρχε ακόμα. Έτσι ακραίο δεξιό, θα ήταν τύπου Λεπέν, όπως είναι έξω στη Γαλλία, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα άλλο στυλ και μια άλλη παρουσία. Εμένα, είτε ήπιοι ακροδεξοί είναι, είτε ακτιβιστές ακροδεξοί είναι, είτε βίαιοι, μου είναι λίγα να αντιπαθείς για την ιδεολογία τους, αντιλαμβάνεστε. Διότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Η διαδικασία μετράει. Ο τρόπος, η συμπεριφορά. Εξίσου όμως φασίζουσα είναι και η συμπεριφορά πολιτικών ή προσώπων ή προσωπικότητων. Οι οποίοι σηκώνται και φεύγουν από μία εκπομπή, διότι δεν αναγνωρίζουν σε έναν δημοσιογράφο το δικαίωμα να καλέσει να μιλήσει με όποιον θέλει, να κάνει όποιο ρεπορτάζ θέλει και να το σχολιάσουν. Από τη στιγμή που ήδη δεν έχουν μία προσωπική εμπλοκή. Όχι, αν συνεχίσουμε τις ερωταπαντήσεις, θα πάμε μακριά. Δεν καθόλου. Και, καταρχήν, να πω ότι δεκάδες δημοσιογράφοι δεν είσαστε μόνο εσείς. Ονόματα πολύ καλά έχουν μιλήσει με. Με βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Μα τι είναι αυτό, τι μου λέτε τώρα. Για άλλο θέλω να πω. Μα, με συγχωρείτε, ο δημοσιογράφος μιλάει με. Δικαίωμά του είναι, βεβαίως. Με κακούργους, κακοποιούς. Κλιματίες. Θα μπορούσατε απλά να τους έχετε ενημερώσει. Τρομοκράτες. Εμένα δεν με πείραξε, κύριε Τέλο. Συγγνώμη. Θα μπορούσατε απλά να τους έχετε ενημερώσει. Να τους πείτε, παιδιά, θα κάνω μια δεκάλεπτη συνομιλία με το. Με τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Μα, εγώ αυτή την αθλειότητα την έχω ζήσει. Όχι, ακούστε, ακούστε. Σε αυτή τη χώρα τη Πεντράς Πορτοκαλέας μου αμφισβητήθηκε το δικαίωμα να συνομιλώ με τον Χριστόδουλο. Με τον Χριστόδουλο Ξηρό. Έφαγα πρόστιμα. Το κανάλι που εργάζομαι έφαγε πρόστιμα. Η κυρία Μπακογιάννη με περιέλουσε με διάφορα κοσμητικά επίθετα. Η κυρία Κανέλη, στηρίζοντας την κυρία Μπακογιάννη, έκανε ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο έκανε η κυρία Κανέλη, την οποία στήριζα λίγο νωρίτερα στην συνομιλία μου με τον Κασιδιάρη. Διότι, όπως σας είπα, το θέμα μας δεν είναι τα πρόσωπα. Η διαδικασία είναι. Οι συμπεριφορές είναι. Και αυτό μετράει. Και εκεί φαίνεται ποιος είναι δημοκράτης και ποιος δεν είναι. Πάμε στο πρώτο βίντεο που είναι το επίμαχρο βίντεο. Να, αυτό δηλαδή να με τον κύριο. Θα και σε αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον κύριο Κασιδιάρη, αν μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Γιατί υπόθηκαν. Πάμε διάφορα. Λοιπόν στο πρώτο βίντεο, το οποίο είναι το επίμαχρο βίντεο εξαιτίας του οποίου. Όποια καταγραφή που είδατε ότι ο Κασιδιάρης προσπάθησε να το απαλύνει και να το φέρει έτσι και αλλιώς και ότι. Δεν, ο ίδιος ήταν φυσικά, εκείνος έκανε την καταγραφή. Εκείνος ήταν οπερατέρ, εκείνος ήταν συνομιλητής. Τώρα, αν μας πούνε ότι είχαν μπει Ρώσοι μέσα στη Βουλή και κατέγραφαν έναν αντικομουνιστή και έναν ακροδεξιό, αυτό θα είναι μεγάλη είδηση και επιστρέφουμε. Τι, όταν καταρχήν βγήκα εγώ, τι έπαθε ο Σαμαράς, μπορείς να μου πεις. Ήταν στην Αμερική, ναι. Ήταν στην Αμερική, αλλά εγώ έχω μάθει ότι έπαθε εγκεφαλικά. Σόφια, δεν ναι. Ναι, ναι. Τα ήδη πει. Ναι. Μου λέει μέχρι τώρα. Σε τους άλλους δύο,
τον Αθανασίου στο Θεό. Μπορούσα να διώξω την αφράξη του Λίστα, γιατί είχε κάνει προηγούμενο ένα δίπλα στο Αμερικανικό Συνδυαστικό Συνέδριο ότι τελείωσε. Το Λουσέβρε, αγιά σα, τι έγινε και είπε. Και με του αιματολακριτέ που μα αφήσανε εκεί στο κύμα Χουσάλη, τι έγινε. Γιατί αυτό το γυρίσανε Κολοτούμπα μετά. Αφού το αφήσανε εμά, μετά που πήραν του άλλου το γυρίσανε Κολοτούμπα. Τα αφήσανε για τον λόγο. Δεν υπάρχουν στις... Ναι, ωραία, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε κανείς τη διάρκεια να πιέσει, το θεωρούσαν ότι αυτοκίνητο. Όλοι το λένε σαν δεδομένο ότι έχει τι να κάνει να κρατήσει. Ο αναπληκτισμό δεν είχε κανένα στοιχείο. Κανένα. Ούτε για τους άλλους είχε όμως. Για τους άλλους ήταν. Ποιος την έκανε τη ζημιά εκεί. Έλεγε Αθανασίου. Και τι λέει ο Σαμαράς για αυτά, τι λέει. Έχει ζημιέσει το τι γίνεται. Όχι, στην αρχή δεν είχε. Τώρα όμως που είδε καλό, αυτός νόμιζε σαν μεγάλο αστός που είναι, ότι με όλα αυτά τα φοβερά, 2% δεν θα πάνε. Του λέω, όπως λέω, 20% θα πάνε. Λέει σαν μαλάκας. Ποιος το πει να τα κάνει αυτά. Πρώτα απ' όλα φοβάται με τον εαυτό του. Επειδή εσείς τον κόβετε τον έχει προβάσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Κόβει ψήφους, εντάξει. Είναι λογικό. Και επειδή του κόβουμε ψήφους, δηλαδή να μας βάλει φυλακή. Αυτά που μπορεί ο Πακιώτης. Αυτό είναι σίγουρο. Που το έκανε την εβδομάδα από την ηλικία. Η Κουτζαμάνη, αυτά τα πράγματα που έκανε. Που εγώ πράγματι είχα τις πληροφορίες ότι ήταν πει δεξιά και με το γράμμα του νόμου. Θεούσα. Πώς τα έκανε αυτά τα έσχη. Με το βουρλιώτη και με το στήσιμο αυτού του πολίτη. Γιατί λέτε, πείσανε ότι είναι επαναμιστές, ιδωρολάφρες, ναζί και ότι είναι αντίθετο το σύνσμα. Ποιος την έψει αυτά τα πράγματα. Θα πας στον εισαγγελέα και να πεις ποιες ήταν όλη αυτή τη σκευωρία. Ότι ο Αθανασίου έδωσε εντολές στον Κουτζαμάνη, ότι ο Σαμάρας έδωσε εντολές στον Αθανασίου και όλοι αυτοί να πάνε να δικαστούν. Αν είσαι δίκαιος άνθρωπος, αυτό πρέπει να κάνεις. Δεν είναι ωραία αυτό. Άμα το κάνω και τώρα, θα κάνω το καταπληκτική εξέταση. Ναι. Μισή ώρα και την πρώτη αρχή. Γεια σα. Με κυβέρνηση αυτό κάνει σε αυτό το εισαγγελέα. Ο εισαγγελέα είναι ήδη. Αν καταγγείλει τον Κουτζαμάνη τον εαυτό τη. Πώ μπήκε η Κουτζαμάνη, εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Άρα τώρα ξεπληρώνουν το όραμά του. Είναι το Λιοκοβιό. Η Ιταλία δεν είναι το Λιοκοβιό. Είναι ένας κόλπος. Εκεί την έπαιρναν τη χωριά έτσι. Αλλά δεν έχουν μπει στον διαγωνισμό. Είναι η δυσυνομήλυξη. Αυτός είναι ο κόλπος. Είναι συμπεκτήτες που δεν θα έδωσαν. Πάμε στο κύριο Πλεύρη. Λοιπόν, ακούσατε τι γίνεται, γιατί ακούσαμε διάφορα από αυτά που είπε ο κύριος Κασιδιάρης, τα οποία πρέπει να απαντηθούν κάποια από αυτά. Πρώτα απ' όλα υπήρξαν κάποιες τρομακτικές νομικές ανακρίβες. Και εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει νομικά βέβαια ο κύριος Κασιδιάρης, αλλά πρέπει να υποθούν. Καταρχήν, επειδή υπόθηκε και από εσάς, το άρθρο 19 του Συντάγματος απαγορεύει τα παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα, άρα είναι μια συνταγματική επιταγή. Δεν είναι ένας νόμος που κάποιος ένα πρωί ξύπνησε και τον έκανε. Έγινε αυστηροποίηση αυτού του νόμου. Θυμάμαι παλιότερα, εσείς είχατε και μια ωραία υπόθεση που είχε απασχολήσει και υπήρξε και απόφαση του Αρείου Πάγου τότε που μαγνητοσκοπούσαν, σας είχαν φέρει, που μαγνητοσκοπούσαν όταν μετρούσαν τον Μπακάρι, γιατί τότε υπήρχε μια διασφάλιση του νόμου. Και στο προσκύνημα των Ντεμπών. Ναι, γι' αυτό το θέμα αναφέρεται ο κ. Κασιδιάρης, που έλεγε ότι είναι, αν είναι δημόσια ή μη δημόσια η καταγραφή η οποία γίνεται. Δηλαδή ο νομοθέτης σε πρώτη φάση το είχε προσέξει και τι έλεγε, ότι αν είναι μια δημόσια καταγραφή και μια δημόσια πράξη, μπορεί ο δημοσιογράφος να πάει να τα καταγράψει. Αν είναι μια ιδιωτική αμιγώς, δεν πρέπει. Μόλις είχαν γίνει, για να θυμίσουμε αυτά με τον Ζαχόπουλο τότε, έγινε μια αυστηροποίηση του πλαισίου, αν το θυμόσαστε, που πλέον έχουμε και κακούργημα, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε, αυτή η καταγραφή που έγινε, η οποία έγινε τώρα από τον κύριο Κασιδιάρη. Και εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι συνάδει και στον εθνικιστικό τρόπο ζωής που θέλει να επικαλείται ο κύριος Κασιδιάρης, ούτε να χαστουκίζεις γυναίκες, ούτε να μαγνητοφωνείς ανθρώπους, ούτε να μην παραδέχεσαι ότι το κάνεις. Τέλος πάντων. Και τι σημαίνει είναι μια συνταγματική. Αυτό είναι το ηθικό. Τι σημαίνει είναι μια συνταγματική επιταγή. Είναι, εγώ σας λέω, θα σας πω ένα άλλο κρόσο. Όχι, όχι, τι σημαίνει. Να μου πείτε πολιτικά τι σημαίνει. Εγώ θα σας πω, εγώ το νόμο, όταν ο κύριος Χατζηγάκης την αυστηροποίηση την έφερε, την καταψήφισα. Η αριστερά δεν την είχε καταψηφίσει, διότι εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Κασιδιάρης, εγώ ηθικά το ακούω. Ακούστε ηθικά, το. Όχι. Ότι άμα είναι εγώ να αποδείξω την αθωότητά μου, τι μου λες. Δυστυχώς όμως. Θέλω να ακούσει. Ακούστε είναι, κάτι. Είναι σε αυτό το πλαίσιο. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Λοιπόν, ένας δεξιός. Προσέξτε, ένας δεξιός. Ανακαλεί στην τάξη την αριστερά, η οποία αντί να σηκώσει τον κόσμο στο πόδι για ένα τέτοιο νόμο.
Τον είχε ψηφίσει. Όχι μόνον δεν το έκανε, αλλά τον ψήφισε. Όπως και τα προσωπικά δεδομένα, όλα αυτά τώρα. Τρώγοντας το παραμύθι λοιπόν δίθεν των προσωπικών δεδομένων που επλήττονται από τη χρήση κρυφής κάμερας, λες και ο δημοσιογράφος την κρυφή κάμερα θα τη χρησιμοποιούσε για να καταγράφει τον κόσμο στο κρεβάτι του. Τέλος πάντων. Όχι, να το πω. Προσπαθώντας λοιπόν να γλιτώσουν εκείνη την περίοδο από την έρευνα, την κρυφή κάμερα για την καταγραφή των δημοσιογράφων, για τις αθλειότητες που έκανα, σου λέει μην βρεθούμε στη γωνία τώρα και μας έχει ο Τριανταφυλόπουλος και παίζει την ιστορία της ζωής μας. Ψήφισαν αυτόν τον Εγώ νόμο. Να σας πω, πιστεύω... Η αριστερά έφαγε το παραμύθι λόγω της ευαισθησίας για, το για τα προσωπικά δεδομένα. Εγώ πιστεύω το προηγούμενο καθεστώς που... Ο Πλεύρες δεν τζίμπησε. Εγώ πιστεύω το προηγούμενο καθεστώς που διαχώρισε σε ιδιωτικές και δημόσιες ήταν και το λογικό. Τέλος πάντων. Τώρα, αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Στο δεύτερο κομμάτι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ποινικώς κολάσιμες πράξεις οι οποίες ερευνώνται από τη δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη δεν την αντιμετωπίζουμε à la carte. Διότι ξέρετε, εγώ θεωρώ πολύ επικίνδυνη και τη λογική. Δεν αποδέχομαι τη δικαιοσύνη. Όταν όμως η δικαιοσύνη με αφήνει έξω εμένα, είναι καλή η δικαιοσύνη. Και όπως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ακόμα και ο ισχυρισμός του κ. Κασιδιάρη που λέει ότι εγώ θέλω να αποδείξω την αθωότητά μου, αυτό το βίντεο το έχει 6-7-8 μήνες. Και βλέπει τον αρχηγό του ενδεχομένως, αν ο ίδιος πιστεύει, να είναι προσωρινά κρατούμενος. Αυτό λοιπόν, εάν ήθελε να το χρησιμοποιήσει αποδεικνύοντας την αθωότητά του, γιατί δεν δόθηκε εκεί που έπρεπε την κατάλληλη στιγμή, αν είναι νόμιμο. Κύριε Πλεύρη, θα σας... Είναι παράνομο. Ένα λεπτό, ένα Εγώ πιστεύω ότι θα έχετε πρόβλημα και με την προβολή που κάνατε, εγώ σας το λέω. Όχι λόγω της διάταξης. Εσείς μου είπατε να το παίξω. Όχι λόγω της διάταξης. Λέω να το ο αρχηγός σας. Όχι λόγω της διάταξης. Έχουμε παίξει όλα τα κανάλια. Όχι λόγω αυτού το οποίο έχει βγει, ότι αυτή τη στιγμή. Προβάλλεται ένα παραμόσχο και ένα αποδεικτικό μέσο. Εγώ διαφωνώ σε όλη αυτή τη φιλοσοφία, σας το λέω. Ακούστε, αλλά ακούστε. Σας λέω τη νομική μου άποψη. Και εγώ να πω και κάτι. Θα ακούσω και τον κύριο Διαλυνά. Επιτρέψτε μου, αναλαμβάνω αμοιβαία τις ευθύνες. Αλλά να πούμε πέντε πράγματα. Για τις συνέπειες. Δεν υπάρχουν συνέπειες, Μάκη. Των δημοσιογραφικών μου. Δεν υπάρχουν συνέπειες. Αν υπάρξουν, λέω, επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Υπάρχει κάτι πρωτοφανές που έγινε σήμερα. Πρέπει να τα πούμε μόνο. Τη δημοσιογραφική μου συμπεριφορά. Ναι, πείτε το. Δύο λεφτά. Να ακουστεί ο Διαλυνά. Περιμένετε, λόγο... περιμένετε λίγο, ένα λεπτό. Να κάνω μία επισήμανση. Συγγνώμη, δεν είναι. Ο Θανάσης είναι φίλο του. Θέλω... Γι' αυτό κάπου παρεμβαίνω. Θέλω να πω ότι ποιο κόμμα θα είχε στα χέρια του, ποιου κόμματος μάλιστα τα στελέχη, εάν έβλεπαν την όποια εξουσία. Να φυλακίζει τους φίλους τους, τους συνοδοιπόρους, τους συναδέλφους, τους βουλευτές τους με έολα κατηγορητήρια, διότι εσείς το λέτε όλοι οι δικηγόροι συμπεριλαμβανομένων όλων των δικηγόρων που πέρασαν από αυτό το τραπέζι. 32 δικογραφίες δεν υπάρχουν. 32 δικογραφίες μα υπάρχουν, αλλά υπάρχουν, αλλά νεκρός δυστυχώς, δεν υπάρχει. Άλλο ο νεκρός, με συγχωρείτε, υπάρχει νεκρός, υπάρχει και φωνιάς. Το να γίνεται μια νομική κουβέντα, αν θέλετε να πείτε στο πώς εφαρμόζονται εγκληματικές οργανώσεις γενικώς στην Ελλάδα και κατά καιρούς το έχουμε θέσει και πολλές φορές και προχθές με τον κύριο Διαλυνά στα ποινικά δικαστήρια λέγαμε πώς είναι δυνατόν να βάζουν για την Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση σε μια πράξη. Αυτό τι σημαίνει, το να συζητείτε ένα νομικό διάλογο, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κατηγορητήρια. Κύριε Πλεύρη, κύριε Πλεύρη, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν μπορεί εσείς να είστε πιο ευαίσθητοι. Και να σας πω, τεκμήριο αθότητας όμως για όλους. Εγώ αυτό να το πω. Και γι' αυτό το λόγο θέλετε και πολλά προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται είναι λανθασμένα. Αλλά τεκμήριο αθότητας ναι. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει και υπόθεση. Κύριε Πλεύρη, ανησυχείτε εσείς και αγωνιάτε και στενοχωριέστε περισσότερο από τους αριστερούς για το θάνατο του Φυσά. Όχι, δεν το λέω αυτό. Όχι. Βέβαια πιστεύω για το θάνατο ενός ανθρώπου δεν νομίζω ότι η ευαισθησία είναι αριστερή. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Σωστά το λέτε, μα ένα λεπτό του ποινικού αδικήματος. Από εμάς τον φιλοξενούσαμε σε αυτό εδώ το στούντιο. Θα μπορούσαμε ποτέ να χαριστούμε σε τέτοια υποκείμενα. Όμως, δεν μπορούμε να μην πούμε την αλήθεια ότι η πλειοψηφία του νομικού κόσμου θεωρεί γελίο το κατηγορητήριο για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής που προφυλακίστηκαν, έως γελίο αστείο, έολο, αστήρικτο και το δηλώνουν αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί, δικηγόροι, σημαντικοί νομικοί και δικαστές δυστυχώς. Από αυτούς πώς έχουν πρόσβαση στο φάκελο της οικογραφίας, γιατί εγώ το φάκελο της οικογραφίας δεν το ξέρω στο σύνολό τους, αλλά με συγχωρείτε, προφυλακίσεις και εγκληματικές οργανώσεις έχω δει σε πολύ
διαφορετικές περιπτώσεις που θα μπορούσαν. Ναι, αλλά αν θέλατε να τους προφυλακίσετε, το να λέμε... να τους προφυλακίσετε στο παρελθόν και αναφέρομαι όχι σε εσάς, αλλά σε αυτό το. Μην πω την κουβέντα, το αστικό κράτος, το οποίο. Και αυτό είναι λάθος. Η κυβέρνηση δουλειά της τελειώνει. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση. Για να στείλει φακέλους. Λοιπόν, και όταν. Η δικαιοσύνη από εκεί και όταν στη συνομιλία ο κύριος Μπαλτάκος λέει ότι τους προφυλακίσαμε εμείς για να γλιτώσουμε από την άνοδό τους. Ο κύριος Μπαλτάκος έδωσε τις εξηγήσεις του που έδωσε. Ποιες εξηγήσεις τώρα, κατόπιν εορτής. Έδωσε τις εντάξει, τι θα έλεγε ο Μπαλτάκος, με συγχωρείτε. Αλλά από εκεί πέρα με συγχωρείτε, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες. Με συγχωρείτε, όταν πιάνεσαι στη φάκα, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες. Όποια εξήγηση θέλεις. Βεβαίως. Αλλά έχεις δει το τυρί, δεν έχει δει τη φάκα. Αλλά ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες. Τώρα από την άλλη πλευρά όμως να πούμε ότι ξαφνικά διαγράφουμε ό,τι έχει συμβεί για τις πέντε λέξεις που είπε ο Μπαλτάκος, με συγχωρείτε. Και αυτό από την άλλη πλευρά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ή δεν είναι έολο. Να πάμε στο επόμενο βίντεο και θα έρθω σε εσάς. Πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Έχει σημασία να δούμε τη σειρά της όλης υπόθεσης πώς εξελίχθη με τον κύριο Μπαλτάκο και βεβαίως για την κατάθεσή του και στον εισαγγελέα. Το σχετικό ρεπορτάζ έχει και εκείνο το δικό του ενδιαφέρον. Συνοδεία δικηγόρων έκανε την εμφάνισή του στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Παναγιώτης Μπαλτάκος. Λίγο μετά τις 2 και 10 το μεσημέρι, ο πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά κατευθύνθηκε στο γραφείο της εισαγγελέως Καλλιόπης Νταγιάντα προκειμένου να καταθέσει για το βίντεο της συνομιλίας του με τον Ηλία Κασιδιάρη. Κατά την άφηξή του στην εισαγγελία, ο κ. Μπαλτάκος δεν έκανε δηλώσεις. Η κυρία Νταγιάντα έχει ήδη ζητήσει με έγγραφό της τη διαβίβαση των πρακτικών και του επίμαχου οπτικοακουστικού υλικού, περιεχόμενο του οποίου παρουσίασε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής από το βήμα της Βουλής, της εσηκώνοντας πληθώρα αντιδράσεων. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης έχει κληθεί από την εισαγγελέα για κατάθεση στο πλαίσιο της κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτα Φάκου για τις συνθήκες μαγνητοσκόπησης της συζήτησης. Ειδικότερα, ο Παναγιώτης Μπαλτάκος κατέθεσε ως μάρτυρας για όλα όσα γνωρίζει σχετικά με το πώς και το πότε ο Ηλίας Κασιδιάρης βιντεοσκόπησε τη μεταξύ του συνομιλία και στη συνέχεια έδωσε το σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα, προφανώς χωρίς την έγκρισή του. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ερωτήθηκε για το αν επιθυμεί την ποινική δίωξη του Ηλία Κασιδιάρη. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, ο Παναγιώτης Μπαλτάκος, εξερχόμενος από το γραφείο της εισαγγελέως και ύστερα από τετράωρη κατάθεση, το μόνο το οποίο ανέφερε είναι πως παραμένει πιστός στη Νέα Δημοκρατία. Μία απάντηση μόνο, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Ήμουν, είμαι και θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Πάλι καλά που είπε ότι είναι νεοδημοκράτης και δεν είναι αντικομμουνιστής. Διότι θα μπορούσε να πει είμαι. Αδίκημα. Να λέμε ότι είμαστε αντικομμουνιστές είναι ποινικό αδίκημα. Όχι, δεν είναι ποινικό αδίκημα. Στην Ελλάδα μπορείς να είσαι αντί για τα πάντα, μόνο αντικομμουνιστής δεν μπορείς να είσαι. Για φανταστείτε όμως τα στελέχη εδώ, είδατε Ελιά, Δημάρ και οι υπόλοιποι την κοπάνησαν από το τραπέζι, γιατί είχα την κουβέντα με τον Κασιδιάρη. Ενώ τον έχουν Μπαλτάκου στη συγκυβέρνηση, δεν τους ενοχλεί καθόλου. Αυτό το αντέχουν. Γιατί η κουτάλα της εξουσίας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Διάλειμμα για την κουτάλα του έξτρα τώρα και επιστρέφουμε. Και είχαν και άλλες συνομιλίες, όπως είδατε ο κύριος Κασιδιάρης και όπως τα ακούσατε. Έχει και άλλες συνομιλίες. Η Χρυσή Αυγή φαίνεται ότι προερχόμενη από τον ακροδεξιό χώρο και έχοντας άμεση σχέση με τους παρακρατικούς μηχανισμούς, τι να κάνουμε,
Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Το αίμα νερό δεν γίνεται, λέει ο λαός μας. Κατόρθωσαν να παγιδεύουν πρωθυπουργούς και βουλευτές και υπουργούς και δημοσιογράφους. Τρελά πράγματα. Για δείτε το βίντεο και το ρεπορτάζ για αυτές τις καταγραφές. Ο διάλογος, τον οποίο επαναλαμβάνω, είμαι αυτόπτης και αυτίκος πάρτης, έχει ως εξής. Βόμβες πέταξε στην Ολομέλεια της Βουλής ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αναστάτωσε όλο το πολιτικό σύστημα, λέγοντας πως κατεγράφησαν μέχρι και συνομιλίες του Πρωθυπουργού από το τριψήφιο τηλέφωνο. Να μας πει ο κύριος Σαμαράς, ο δωτός Πρωθυπουργός της χώρας, με ποιον ανώτατο δικαστικό μιλούσε για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Σαμαράς μέσω ενός τρίτου αποκαλούσε στις συνομιλίες του τον ανώτατο δικαστή Παναθηναϊκάκια. Το όνομά του τελειώνει σε άκος και είναι τρισύλλαβο και το μόνο κοινό που έχει με τον Παλτάκο είναι ο Παναθηναϊκός, είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ... Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής έκανε ευθεία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας τον δεκανίκη της συγκυβέρνησης και λέγοντας ότι η αντίδρασή του στα όσα έρχονται στο φως είναι χαλαρή και έτσι μπόρεσε να πάει και στην αριστερά και να αποκαλύψει πως βουλευτές της συνομιλούσαν με τη Χρυσή Αυγή. Και πριν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης προλάβει να διαψεύσει οποιαδήποτε συνομιλία του με χρυσαυγήτη βουλευτή, ο Ηλίας Παναγιώταρος επέμεινε ότι είχε συνομιλία μαζί του. Στο προσκήνιο βγήκε και το όνομα του Στάθη Παναγούλη, ο οποίος μιλούσε στους διαδρόμους με κάποιους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ο Ηλίας Κασιδιάρης ζήτησε ακόμη να γίνει προανακριτική επιτροπή και να στηθούν τρεις κάλπες στη Βουλή με τα ονόματα του Πρωθυπουργού, Υπουργού Δημοσίας Τάξης, Υπουργού Δικαιοσύνης και με την κατηγορία της κατάχρησης της ουσίας. Αποκάλυψε ακόμη ότι η Χρυσή Αυγή έδωσε σε ομάδα νομικών να συντάξει το κείμενο για να το παραδώσουν σε όλα τα κόμματα. Ακούστε τώρα πόσο έχει μπερδευτεί ο κόσμος, έτσι. Γιατί εδώ έρχεται μία βροχή μηνυμάτων, email και τηλεφωνικών μηνυμάτων του κόσμου που δεν μπορεί να τη βάλει ο νους του ανθρώπου. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς ο φίλος μας βλέπει διαδικτυακά. Γεια σου Μάκη, σε παρακολουθώ από τη ΣΥΠΑ και μου είσαι πολύ συμπαθής διότι είσαι ένας από τους λίγους πραγματικά επαγγελματίες δημοσιογράφους. Έχω παρακολουθήσει εξελίξεις του Watergate πριν από 40 χρόνια. Είμαι αρκετά καταρτισμένος στα πολιτικά για 50 χρόνια τουλάχιστον. Αν και είμαι πιστός στη δημοκρατία και δεν θα ανοιχτώ ποτέ τους Ναζί ως πολιτικό κόμμα, όπως αποδεικνύεται η Χρυσή Αυγή έγινε εγκληματική οργάνωση. Παρ' όλα αυτά άκουσα τον κύριο Κασιδιάρη, τον κύριο Καστιά, ναι, το ότι του είπαν από τη Νέα Υόρκη ως προς το τι έγινε με τον Μπαλτάκο και σας επιβεβαιώνω ότι αν αυτά συνέβαιναν στη ΣΥΠΑ θα είχαμε χάος εδώ. Ακούστε τώρα, μας δίνουν μαθήματα δημοκρατίας οι Αμερικανοί με τη συμπεριφορά τους. Λοιπόν, είμαι της γνώμης ότι ακόμα και στη διεφθαρμένη Ελλάδα ο κύριος Σαμαράς δεν θα αντέξει όσο και να φωνάζουν οι μπράβοι του. Την πληρώνει ο Σαμαράς τώρα. Εξαιτίας των συμπεριφορών αυτών, όπως λέμε στην Αμερική, και τι, ο κύριος Σαμαράς, μπράβητο, εδώ ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τον χτύπησε στην πλάτη και τον επιβράβευσε. Και εσείς πάτε κόντρα στην κυβέρνησή σας. Όπως λέμε στην Αμερική, όσο και να τρέχεις δεν μπορείς να κρύβεσαι. Όσο για τους επισκέπτες που έφυγαν από το πάνελ, δείχνουν μια συμπεριφορά παιδική και άθλια. Πάνος Στρουμπής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχω και ένα άλλο που δείτε τώρα από την άλλη πλευρά τι συμβαίνει, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Νικολαίδης, φίλε Μάκη, παρόλα τα χουνέρια που έχει φάει τους δημοκράτες του λεγόμενου αντισυνταγματικού τόξου, μυαλό δεν βάζει, συνεχίζει να τους καλεί στην εκπομπή και τους δίνει πολυπόθητη για αυτούς αβάντα. Να ξέρεις όμως ότι όταν φημώνεται εσείς δημοσιογράφοι τους χρυσαυγίτες, στην ουσία φημώνεται τον κόσμο που θέλει να ακούσει και την άλλη πλευρά. Και μην μου πεις ότι τον έβγαλες 15 λεπτά. Και έβγαλε την υποχρέωση γιατί το ξέρεις ότι δεν είναι έτσι η δημοκρατία, ούτε η δημοσιογραφική διοντολογία. Αγαπητέ μου φίλε, τι να πω τώρα, 15 λεπτά ζήτησε εκείνος. Βιαζόταν και την πληρώνω εγώ την ύφη. Και μάλιστα τι ζήτησε, να μην είναι συνομιλητής με τους υπόλοιπους. Ακούστε τώρα. Άρα αυτός είχε το κόλλημα. Ο Κασιδιάρης ζήτησε να μην είναι συνομιλητής με τους υπόλοιπους, οι υπόλοιποι τον εξέλαβαν ως συνομιλητή και έφυγαν. Δηλαδή. Διότι αν ο Κασιδιάρης απαιτούσε να είναι στο ίδιο τραπέζι, οι προσκεκλημένοι, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν και κόμματα να συνομιλούν, θα ήταν ενημερωμένοι. Αυτό είναι όλο. Και συνεχίζει, οφείλω να παραδεχτώ ότι είσαι φωτεινή εξαίρεση από την πλειοψηφία των παπαγαλακίων που αυτοποκαλούνται δημοσιογράφοι. Καλά. Λοιπόν, δεν είμαι φωτεινή εξαίρεση. Αλλά έχω κάποιο γονιδιακό λάθος με την αλήθεια.
και με αυτό που συμβαίνει και οφείλω να το υποστηρίζω, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Μα και να πω κάτι. Να έρθω τώρα. Ναι, κύριε Διαλυνά. Σε εσάς τώρα. Ναι, με είναι σειρά. Επειδή άκουσα την άποψη του Θάνου, ό,τι πω δεν αφορά το Θάνο, τον οποίο τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Σήμερα έπεσε μια μεγάλη καταχνιά στην πατρίδα μας. Εγώ δεν θα φοβηθώ να πω ότι σήμερα ίσχυσε το σύνδρομο Ερντογάν στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι κάτι το πρωτοφανές να εκδίδεται και να παραγγέλλεται από την εισαγγελέα του Αριουπάγου πλήρη απαγόρευση σε οποιοδήποτε άτομο να επανέλθει, γιατί χρησιμοποιεί τον όρο να επανέλθει από οποιονδήποτε και υπό οποιαδήποτε ιδιότητα. Δηλαδή δεν αναφέρεται μόνο σε βουλευτή, σε δημοσιογράφο, σε έναν ερασιτέχνη, σε οποιονδήποτε πολίτη. Σε ένα blogger. Σε ένα blogger. Από παντού, διαδίκτυο. Ναι, η χρήση παρανόμως κτηθέντος οπτικοακουστικού υλικού. Αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές, πρώτον. Δεύτερον, αυτό ισοδυναμεί με το αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Εγώ είπα σύνδρομο Ερντογάν, το είπα. Διότι είναι κολλητικό, ξέρετε, αυτό είμαστε, δεν συνορεύουμε. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, προφανώς ξεχνούν μερικοί, και επαναλαμβάνω, αυτό δεν αφορά το Θανάση τον Πλεύρη, ότι πάνω από την προστασία της ιδιωτικότητας της ζωής υπάρχει προστασία, η απόλυτη προστασία στο Σύνταγμα της τιμής, της ζωής και της ελευθερίας. Επομένως, όταν κάποιος για να μην χάσει την ελευθερία του ή για να την επαναποκτήσει χρησιμοποιεί ένα μέσο στο οποίο υπάρχει ομολογία, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπαλτάκος, για τον οποίον τώρα θα αναφερθώ, ότι στήθηκε κάτι, αυτό δεν είναι παράνομο. Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το Δεκέμβριο το 8, κουρ κατά Φιλανδίας, που λέει κατά περίπτωση θα κρίνεται ποιο από τα ατομικά δικαιώματα προστατεύεται ή βάλεται. Για να τα τελειώνουμε αυτά τα θέματα. Ναι, αλλά πού πρέπει να πάει αυτό, με συγχωρείτε που σε διακόπτω. Ναι. Εάν πήγαινε αυτό το DVD ναι. στον ανακριτή και έλεγε ορίστε, ναι. κοιτάξτε το αυτό. Στη Βουλή των Ελλήνων πήγε. Δεν πήγε στη Βουλή των Ελλήνων. Εκεί το είπε. Στη Βουλή των Ελλήνων υπόθηκε. Το DVD βγήκε στο διαδίκτυο. Ναι, υπόθηκε. Δεν πήγε, δεν πήγε στον ανακριτή. Ακόμα και αν δεχτούμε αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, ο δημοσιογράφος. Δεν... Όχι, δεν λέω για δημοσιογράφο. Τώρα πιάσαμε. Τώρα να προχωρήσουμε. Ο δημοσιογράφος κατά τα πρότυπα του κομιστή είναι κομιστής βίντεο στην εισαγγελία. Θα πάρει το υλικό, θα το παίξει. Εσύ δείχνοντας το τώρα, κινδυνεύεις να έρθουν συνοδευόμενοι από εισαγγελέα και τα λοιπά και να σε συλλάβουν. Κινδυνεύεις. Και εσύ τι θα κάνεις, θα κάνεις αγιτάς. Εγώ θα έρθω μαζί σου. Ο Πλεύρης τι θα κάνει, επειδή είναι εγώ προσωπικά θα έρθω μαζί σου, γιατί ξέρεις ότι εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά που λένε. Ωραία, μαζί μου θα έρθεις, αλλά τώρα, μαζί... Αυτή η κυρία, εγώ θα μείνω στο κελί και εσύ θα είσαι απ' έξω. Όλα αυτά. Η κυρία και οι δύο κύριοι που φύγαν, αν δεν κάνω λάθος, είναι υποψήφοι και εκπροσωπούν κάποια κόμματα στην Ελλάδα. Λοιπόν, ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να φύγουν? Όταν καλείς κάποιον εκπρόσωπο κόμματος, τον καλείς να ακούσει κάποιον άλλον, να κάνει ένα διάλογο μαζί του. Όχι, μπορεί να μην τον επιθυμεί ο συνομιλητής. Ποιο να μην επιθυμεί? Τον όποιον Κασιδιάρη, είναι δικαίωμά του. Δεν κατάλαβα. Εσύ δεν καλείς εδώ έναν πολίτη, καλείς έναν εκπρόσωπο πολιτικού κόμματος, ο οποίος οφείλει να ομιλεί με οποιονδήποτε. Άλλο λέω. Διακρίσεις δεν θα γίνονται. Όχι, διακρίσεις δεν κάνουμε. Άρα εμείς δεν είμαστε δημοκράτες εδώ όλοι. Ακούστε, όπως ο κύριος Κασιδιάρης δεν ήθελε να είναι συνομιλητής με άλλους για λάθος να μην δημιουργηθεί. Το λάθος, μα ακριβώς αυτό έπρεπε να εκμεταλλευτούν. Δεν έπρεπε να ακολουθήσουν την πορεία του κυρίου Κασιδιάρη. Μα τους το εξήγησα, αλλά μέσα στον Οριμαγδό ναι. και παρασυρώμενοι από την κυρία Γιαννακάκη, η οποία είναι άπειρη πολιτικά παρότι ναι. βουλευτής, ναι. αποχώρησε. Άρα δηλαδή, εμείς όλοι που παραμείναμε δεν είμαστε δημοκράτες. Είμαστε συμπαθούντες προς τη Χρυσή Αυγή.
Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά είναι αστιάκια τώρα. Αυτά είναι αστιάκια και κάποτε και οι πολιτικοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά που ίσχυαν τελειώσαν. Έρχεται η νέα γενιά πολιτικών με νέες αντιλήψεις. Και να πω και ένα τελευταίο. Δεν κατάλαβα. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κάνει μια καταγγελία τρομακτική κατ' ουσίαν περί παραδικαστικού κυκλώματος και δεν ενδιαφέρει εμένα τον πολίτη, ας τον δημοσιογράφο, δεν με ενδιαφέρει εμένα τον πολίτη που μένω στην Ορεστιάδα εάν υπάρχει τέτοια διασύνδεση, εάν λέω, μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και δικαστικής. Λοιπόν, δεν ακούστε, το κατάλαβα αυτό. Δείτε τώρα το επόμενο βίντεο, έρχομαι σε εσάς. Δεν κάθονται καλά, λέω εγώ τώρα. Με φοβάς τώρα γέμισε η κερκίδα. Είναι η καλύτερη στιγμή να μιλήσετε. Μέχρι τώρα ανέβαινε το θερμόμετρο. Ακούστε. Αυτό που είπε ο Καστιδιάρης νωρίτερα, στην αρχή της εκπομπής, για τις συνομιλίες του Πρωθυπουργού με κάποιον Παναθηναϊκάκια, που του είπε πες του Παναθηναϊκά και τα υπόλοιπα, και ενός δικαστή με, σε άκος με διψήφιο, δυσύλλαβο όνομα και τα υπόλοιπα. Είναι πολύ σοβαρό, διότι αντιλαμβάνεστε ότι άμεση εμπλοκή Πρωθυπουργού με τέτοιες ιστορίες, όσο αθώα και να το πω ο Πρωθυπουργός και για πλάκα, αν ακουστεί κάτι τέτοιο και είναι γεγονός ότι υπάρχει τέτοιο βίντεο, θα ακολουθήσει πανικός. Προφανώς λοιπόν πρώτου πανικού εξεδόθη μια τέτοια παραγγελία η οποία εκθέτει τον Πρωθυπουργό, δηλαδή είναι σαν να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει τέτοια συμβουλή. Ακριβώς. Διότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το άρθρο 157 του ποινικού κώδικα. Το 157 λέει για βουλευτές και για αρχηγό. Άμα το χρησιμοποιεί, διαβάζεται όλη η διατύπωση όμως. Σωστά. Δεν είναι έτσι. Αλλά τι δουλειά έχει αυτό το άρθρο ως δικηγόρος. Θανάση, αυτό είναι τελείως άσχετο. Ρώτησα, μου λένε είναι άσχετο αυτό το άρθρο. Είναι απειλή βίας, λέει και βία. Δηλαδή, ποια είναι η βία και η απειλή βία από το βίντεο. Για να καταλάβω. Είναι η βία, η ψυχολογική βία που του ασκείς, λέγοντάς του ότι κοίταξε, σε παγίδευσα. Λίγο είναι να πεις ένα πολιτικό. Ό,τι σε έχει παγιδεύσει. Μα αστείευεστε. Απειλή βία και βία. Τις αυγίδες βουλευτές που αναγγέλνουν τη δημοσιοποίηση νέων ντοκουμέντων με συνομιλίες του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και άλλων πολιτικών προσώπων με βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίες εκθέτουν όπως υποστηρίζουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Την καταγγελία έκανε ο βουλευτής Αρτέμης Μαρθεόπουλος σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Ζούγκλα με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο» την περασμένη 5η 3 Απριλίου. Αληθεύει ότι υπάρχουν και άλλες καταγραφές σε κασέτες όπως υποστηρίζουν διάφοροι κύκλοι γύρω-γύρω? Θα σας απαντήσω, προφανώς και υπάρχουν και θα τις χρησιμοποιήσουμε όποτε θεωρήσουμε ότι είναι σκόπιμο και αναγκαίο. Προσέξτε. Αυτοί που πρέπει να πούν και να αγχωθούν με τις αποτελέσεις που θα προσέξτε, να αφήστε με. Κύριε, να αφήστε με να το πω. Είναι συγκεκριμένο μερίδιο συμμετοχής σε αυτή την άποψη. Θα δεχτούμε τώρα και από τηλεφώνου. Κύριε Μαρθεόπουλε, αν εγώ είχα, αν είχα ένα προϊόν οποιασδήποτε κάμερα κρυφής φανερής και έλεγα δημοσίως ότι θα το χρησιμοποιήσω όποτε εγώ το θεωρήσω έτσι σκόπιμο, θα πήγαινα μέσα και θα με διέγραφαν από δημοσιογράφο. Καλέσει. Αυτό δεν έχει δικαίωμα. Ό,τι εγώ διαθέτετε, ό,τι στοιχείο, ό,τι για να δείξετε λοιπόν. Μισό λεπτό. Ως ενός κόμματος έχω το δικαίωμα και την επιφύλαξη να διαθέσω όλα αυτά τα μέσα που θεωρώ εγώ ότι θα αποδείξουν τα αυτονόητο την κατάλληλη χρονική στιγμή, διότι μην ξεχνάτε αυτό που έλεγε ο ίδιος ο Παλτάκος στο βίντεο. Σε ποιον εισαγγελέα να πας, την Κουτζαμάνη, στην Κουτζαμάνη, εισαγγελέα στην Αυτοκρισία και στην Ιδιοξυναδία. Επομένως, αποφασίζουν πότε θα την... Καταλαβαίνω τι λέτε. Και ερχόμαστε στο επίμαχο αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Διαλυνάς, με σύλληψη στο πλαίσιο του αυτόφορου. Απειλούνται βουλευτές πολίτες, στο μέλλον κάνουν χρήση παρανόμως λευθέρωση υλικού, όπως συνέβη και με τον πρώην Γενικό. Το οποιονδήποτε και καθιονδήποτε τρόπο είναι αυτό το οποίο με αφήνει έκπληκτο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Όταν ο κόσμος αναρωτιέται αυτά που είπε ο Μπαλτάκος, αληθεύουν ή είναι από κύματα της φαντασίας του. Έρχεται μια παραγγελία εισαγγελική να επιβεβαιώσει ότι αληθεύουν. Διότι δείχνει τον πανικό, τη σπουδή και το φόβο. Αλλά δείχνει και κάτι άλλο, την εμπλοκή της μίας εξουσίας με την άλλη. Ο διαχωρισμός των εξουσιών πάει περίπατο. Εάν δεν υπάρχει αυτή η εμπλοκή και είναι εικονική,
Είναι λυπηρό γιατί δημιούργησαν τέτοια εντύπωση. Πριν όμως πάμε στο ρεπορτάζ, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα και στην κυρία Σοφία Ζαφυροπούλου. Κυρία Ζαφυροπούλου είναι δημοτική σύμβουλος υποψήφια. Υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο Ήλιον, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας και ο κύριος Κώστας μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Δημιουργία Ξανά. Ωραία. Κύριε Κώστα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη απόψινή. Είδαμε τον εκπρόσωπο ενός ακραίου κομματικού μορφώματος να εκφέρει λόγο θυγμένου και δυστυχώς κάποια τα επιχείρηματά του να έχουν βάση. Και αυτό δεν έγινε τυχαία και ούτε έφταιγε αυτή μόνο η κυβέρνηση. Έφταιγαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί φτάσαμε βήμα-βήμα εδώ μέσα από μια θεσμοθετημένη ανομία που αναπτύχθηκε βαθμιαία. Ξεκινώντας από αυτό που είπατε πριν, τη διάκριση των εξουσιών. Έχουμε συνηθίσει, καταρχήν η νομοθετική από την εκτελεστική, να μην διακρίνονται. Δηλαδή είναι αυτονόητο ο βουλευτής να υπουργοποιείται, λάθος, και να μην ξεχνάμε ότι από τους 30.000 περίπου νόμους που ψηφίστηκαν το τελευταίο διάστημα, περίπου το 98% δεν έχει κυρωθεί καν από τη Βουλή. Ήταν προεδρικά διατάγματα, ήταν υπουργικές αποφάσεις, ήταν ερμηνευτικές εγκύκλοι. Έτσι πέρασε στο υποσυνείδητο του κόσμου ότι καταρχήν ένας βασικός διαχωρισμός των εξουσιών δεν υφίσταται. Και φτάσαμε λοιπόν στο δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, να μην υφίσταται ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από την κυβέρνηση. Τεράστιο θέμα και εδώ πέρα εστιάζουμε στο επουσιώδες, το αν έγινε κάποια καταγραφή συνομιλίας. Εντάξει, με την κείμενη νομοθεσία ένα δίκημα, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον είναι ότι εδώ πέρα εξέφρασε ο τέος γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου την άποψή του για παράνομες πράξεις, έτσι, για παραβίας δικαστικού απορρίτου, για επηρεασμό δικαστικών. Είναι ένοχος ενδεχομένως απόκρυψης αδικημάτων, σε περίπτωση που όσα λέει είναι αλήθεια πάντα. Και αυτό δεν πρέπει να διερευνηθεί. Απολύτως πρέπει να διερευνηθεί. Αυτή είναι η ουσία. Μάλιστα. Ας ακούσουμε. Παρόλο που έχω έρθει εδώ για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ηλίου, θα επιτρέψετε μου να πω δύο λόγια τώρα. Δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, όχι. Στην πολιτική μπαίνετε. Βεβαίως. Πρέπει να έχετε άποψη, θέση, στάση. Αφαλώς. Και από τα μεγάλα κρίνονται τα μικρά, όπως και από τα μικρά κρίνονται τα μεγάλα. Συμφωνώ μαζί σας. Θα ήθελα να τοποθετηθώ λίγο σε ό,τι αφορά την αναχώρηση των συνομιλητών μας. Με την αναχώρησή τους υποβαθμίστηκε η έννοια του διαλόγου, κύριε Τριανταφυλόπουλε, απόψε. Έτσι, στην οποία πρέπει να υπάρχει και αντίλογος. Δεν ξέρω η κυρία και ο κύριος γιατί έφυγαν. Αφήνω κάποια αποσιοποιητικά πάνω σε αυτό. Και δεύτερον, να πω ότι είμαι κατά οποιασδήποτε μορφής βίας, ακόμα και της λεκτικής, και όλο αυτό το φούντομα, επιτρέψτε μου να πω, με αποθεί. Θεωρώ ότι μπορούμε να λύσουμε πολλά ζητήματα δημοκρατικά. Και κάπου, σε κάποιο σημείο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και την έννοια της δημοκρατίας. Που φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να αποχωρεί σε αυτόν τον τόπο. Και με λυπεί το γεγονός. Μάλιστα. Τουλάχιστον η αποχώρηση των συνομιλητών έχει ποσόστοση. Δύο κύριοι, μία κυρία. Είναι σύνομη και με τον εκλογικό νόμο. Καλά, εσείς χαίρεστε γιατί θα πάρετε περισσότερες φορές το λόγο. Ήταν άλλοι τρεις εδώ. Εντάξει. Ουδέν κακόν, αμήνως καλού. Οπότε εκμεταλλεύεστε το γεγονός αυτό. Πάμε λοιπόν σε αυτή την περίφημη παραγγελία η οποία δόθηκε σήμερα και η οποία βεβαίως και υποβαθμίστηκε από τα κανάλια, όπως υποβαθμίστηκε η όλη υπόθεση Μπαλτάκου και πέρασε στα μαλακά, ώστε να μην συνέβαινε τίποτα, να μην σήμαινε τίποτα μια τέτοια παραγγελία. Να το δούμε. Μια επέσχυντη και αντιδημοκρατική παραγγελία έδωσε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αφορμή τις δραστηριότητες των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Επικαλούμενη ένα άσχετο άρθρο, το 157 του ποινικού κώδικα περί βίας κατά βουλευτών ή αρχηγού κόμματος, επαναφέρει τα πέτρινα χρόνια της λογοκρισίας. Σαν να μην έφτανε αυτό, κάνει ένα βήμα παραπάνω, συμπεριλαμβάνοντας το διαδίκτυο, τους χρήστες και τους δημοσιογράφους, εκτός από τους βουλευτές, με τη μνημειώδη διατύπωση ότι εάν στο μέλλον επανέλθει από οποιονδήποτε και υπό οποιανδήποτε ιδιότητα η χρήση παρανόμως κτηθέντος οπτικοακουστικού υλικού, να κηρυχθεί η αυτόφορη διαδικασία, έστω και αν ο υπαίτιος είναι βουλευτής εν ενεργεία. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν ο συντάκτης του εν λόγω κειμένου εζήλωσε τη συμπεριφορά του Ερντογάν. Είναι όμως σίγουρο ότι κάθε πολίτης οφείλει να αντιδράσει σε τόσο αντιδημοκρατικές συμπεριφορές.
Πέρα από το γεγονός ότι η αιτία για την έκδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας είναι η δράση των βουλευτών του ακροδεξιού κόμματος Χρυσή Αυγή, όταν η ουσία της δημοκρατίας, της ενημέρωσης και της ελευθεροτυπίας παραβιάζεται, τα αντανακλαστικά της κοινωνίας πρέπει να λειτουργούν ακαριαία, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις θύμα είναι η ίδια η δημοκρατία. Η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη, στα πλαίσια του πανικού, αναζητούν λύσεις και καταλήγουν στη χειρότερη. Το συμπέρασμα, απαγορεύεται με βαρύτατες ποινές να ξαναπαίξει το ήδη υπάρχον βίντεο που παρουσιάζει τη συνομιλία του Ηλία Κασιδιάρη με τον πρώην Γενικό Γραμματέα της κυβέρνησης Τάκη Μπαλτάκο, αλλά και οποιοδήποτε άλλο τυχόν υπάρχει. Η χρήση τέτοιων βίντεο δεν θα συνιστά μόνο παράβαση του άρθρου 370α του ποινικού κώδικα που αφορά στην παράνομη καταγραφή και μετάδοση, αλλά και βία κατά πολιτικών και της κυβέρνησης, το οποίο είναι επίσης κακούργημα. Το οπλοστάσιο της δικαιοσύνης για τέτοιες περιπτώσεις είναι υπεραρκετό, ιδιαίτερα αυστηρό και προβλέπονται βαρύτατες ποινές. Φρόντισε γι' αυτό ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Η προσφυγή όμως σε άλλα άρθρα του ποινικού κώδικα, όπως το 157, δείχνουν φόβο, πανικό, τρόμο για τυχόν νέες αποκαλύψεις που οδηγούν σε έλλειμμα δημοκρατίας και υποβάθμιση του κύρους δικαιοσύνης. Θα πάω στην κυρία Παδοπούλου. Να αρχίσουμε νέο κύκλο εδώ πέρα για την επίμαχη παραγγελία που εδόθη από την κυρία Κουτζαμάνη και να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι με τόσο, θα έλεγα με αφελή τρόπο, ουσιαστικά εκθέτουν τον Πρωθυπουργό περισσότερο από τον Μπαλτάκο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η παραγγελία με την απόφαση αυτή εκθέτει περισσότερο από τις όποιες φλιαρίες του Μπαλτάκου τον Πρωθυπουργό, διότι σπέβδουν να προστατεύσουν, και ξέρετε αυτού του είδους η προστασία εκλαμβάνεται διαφορετικά από τους πολίτες, και οι δημοσιογράφοι όπως και οι πολίτες πρέπει να έχουν αντανακλαστικά. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο πρωταγωνιστής είναι ο Χρυσαυγίτης, ο αντιπαθής σε εμάς τους δημοκράτες αριστερούς Χρυσαυγίτης. Μας ενδιαφέρει ποια είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστεί. Με την ίδια λογική δηλαδή έπαιρνε πισωφρονιστικοί φύλακες, νιγρίτες να σκοτώσουν τον Φωνιά κρατούμενο, διότι όπως θα δείτε αν προλάβουμε μετά, υπάρχει το βίντεο και το ρεπορτάζ, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εδώ η δικαιωσύνη θα κάνει πολύ καλά. Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο κύριος Αθανασίου μόνο γι' αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Μα ένα λεπτό. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. 15, για αυτή τη δολοφονία που έγινε στην Ιγρήτα. 15 άνθρωποι. Δεν έχουν ακούσει για ευτυχία τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. 15 δεσμοφύλακες τον έδερναν επί 2,5 ώρες. Με λωστούς, σίδερα. Ότι του έκαναν φάλακια, βασανιστήρια, του έριχναν κρύο νερό στα πόδια για να το και όλα. Και βεβαίως η κάμερα πήρε και το βίντεο που τον έσερναν, γιατί του είχαν σπάσει τα πέλματα και τα πάντα. Τον έσερναν για να τον οδηγήσουν στο κελί του, να τον αφήσουν να πεθάνει εκεί, καλώντας το ΕΚΑΒ. Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά. Σε ποια χώρα αυτοί έπρεπε να είναι σήμερα, να είναι στη θέση τους. Εδώ δεν είναι στη θέση του διευθυντής φυλακών ακόμα. Των συγκεκριμένων φυλακών. Ενώ έπρεπε να παραιτηθεί όχι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όπου και αν γίνουν αυτά σε δημοκρατική χώρα, πέφτει η κυβέρνηση. Μόνο σε κάτι περίεργες δημοκρατίες Κεντρικής Αφρικής παραμένουν στη θέση τους. Παρακαλώ. Είμαι υπερβολικός. Καθόλου. Να έρχονται τώρα να μας λένε ότι αν γινόταν αυτό με τον Μπαλτάκο και ακουγόταν αυτή η ιστορία, θα γινόταν τη Μουρλή στην Αμερική, γιατί αυτό τι είναι. Στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία δεν πρέπει να γίνει πανικός, δεν πρέπει να σηκωθούν οι πέτρες. Πώς προστατεύεις, δια της σιωπής και της παθητικότητας προστατεύεις τη δημοκρατία. Αυτό είναι το ερωτηματικό μου. Πάντως αν υπάρχουν άλλα βίντεο, νομίζετε ότι δεν θα βρεθεί τρόπος να βγουν στον αέρα. Μα τι λέτε τώρα. Είναι αδύνατον, άρα. Ξέρετε τι δεν θα εφαρμοστεί αυτό που... Κοιτάξτε. Για το οποίο φωνάζει και ο κύριος Διαλυνάς. Δεν είχαμε χρόνο, διότι ήθελα να πω στον κύριο Κασιδιάρη ότι ο ειλικρινής πολίτης, είτε πολιτικός είτε δημοσιογράφος, όταν έχει ένα υλικό, το παρουσιάζει. Δεν το διαπραγματεύεται. Φαίνεται λοιπόν ότι το διαπραγματεύονται, κύριε Διαλυνά. Μα δεν απάντησε, το διαπραγματεύονται με την κρατούσα εξουσία ή μας αφήνεται ελεύθερους. Και μας αποφυλακίζετε. Και αρχίζει και γυρνάει το παιδί η μπάλα τώρα. Ή θα σας πάρουμε μαζί μας με το αυτό υλικό που έχουμε στα χέρια. Αλλά δεν έχουν μυαλό. Αν είχαν μυαλό δεν θα βγάζαν τέτοια διάταξη. Διάλειμμα, κυρίες. Δεν έχουν μυαλό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
Να σας δώσω λοιπόν το λόγο να συνεχίσετε, γιατί εδώ πρέπει να τοποθετηθείτε επί του πρακτέου, δηλαδή επί της ουσίας. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτές τις παραγγελίες και σε αυτή την οτροπία. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι εκτίθεται βγάζοντας τέτοιου είδους παραγγελίες. Θεωρώ ότι στην ηγεσία της δικαιοσύνης υπάρχουν άνθρωποι πεπειραμένοι, άνθρωποι που αντιλαμβάνονται, άνθρωποι που δεν θα ήθελαν ποτέ να εκτεθούν προς τα έξω ότι επηρεάζονται από την άλλη εξουσία, η οποία μονίμως ερωτοτροπεί μαζί τους. Τι γνώμη έχετε? Έχουμε παραδείγματα όμως που τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή? Ότι πολλές φορές η δικαιοσύνη επηρεάζεται. Κύριε Παχριστόπουλε. Η γνώμη μου. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν ξέρω γιατί είμαι και λίγο εκτός αυτού. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Θα ντρεπόμουν αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σας το λέω, θα ντρεπόμουν με αυτά που βλέπω, αν ήμουν ακόμα μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Και ζητάω συγγνώμη γιατί αυτόν τον άνθρωπο, τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον στήριξα με νύχια και με δόντια στην εσωκομματική για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν περίμενε κανένας και πιστεύω και πάρα πολλοί νεοδημοκράτες που τον έχουν στηρίξει και είναι βουλευτές του κόμματος του τώρα. Μην κοιτάτε που κάποιοι προσπαθούν να πάρουν αποστάσεις, αλλά είναι λίγο αργά τώρα. Θέλω να πω το εξής, ότι μου είχε κάνει εντύπωση και θέλω να μιλήσω με γεγονότα. Όταν ο Σίκατσεκ στο γερμανικό δικαστήριο δήλωσε ότι δωροδοκούνται Έλληνες πολιτικοί για τα δύο κόμματα, περίμενα οι έντιμοι πολιτικοί να ανέβουν στα κεραμίδια, να κατονομαστούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει περιραίως ατμόσφαιρα ότι η Μέρκελ κρατάει σε ομοιρία το πολιτικό σύστημα. Δεν το είδα. Εγώ ανέβηκα στα κεραμίδια και αισθανόμουν αλεπρός. Είδα επίσης ένα φοβερό δικαστή, τον Γρηγόρη τον Πεπόνη, να χώνει τη μούρη του στα οικονομικά των κομμάτων και να κάνει άλλα πολλά, να βρει το δρόμο του μαύρου χρήματος με Όσβαλτ, με Μεταξά, με Λιγινό. Και αυτός ο άνθρωπος απομακρύνθηκε. Εγώ περίμενα ότι θα γίνει πρόεδρος του Αρείου Πάγου αυτός ο δικαστής. Και τότε ανέβηκα στα κεραμίδια. Είδα ακόμα, και θέλω να μου πει τη γνώμη του ο φίλος μου ο Θανάσης ο Πλεύρους, να διώκεται για κακούργημα ο πρόεδρος της Ελστάτ, ο κύριος Γεωργιού, και να παραμένει στη θέση του. Να διώκεται για κακούργημα η κυρία Σακελαρίου του ΤΑΙΠΕΔ και να μένει στη θέση της. Και ρωτάω, υπάρχει επιλεκτικό σεβασμό στη δικαιοσύνη? Τη δικαιοσύνη τη σεβόμαστε γενικώς και όχι αλακάρτ, όχι κατά το δοκούν. Θέλω ακόμα και να τελειώσω να πω το εξής. Να βλέπω μέσα στη Βουλή να ψηφίζουν οι άνθρωποι αυτοί, αυτοί που έχουν το θράσος να βγάζουν αυτό το σημερινό που βγάλατε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, την απαλλαγή όλων των τραπεζιτών προκαταβολικά για οποιοδήποτε αδίκημα περίεργης θρηματοδότησης. Πριν ακριβώς 10 μέρες, χαρίσαν 1 δισεκατομμύριο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι υποκριτές και ισουίτες. 1 δισεκατομμύριο σε 2 πετρελαιάδες, βεβαιωμένα. Βεβαιωμένα πρόστιμα εδώ και 3 χρόνια από το 10, 4 χρόνια. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι χαρίσαν 700 εκατομμύρια στους καναλάρχες από 714 εκατομμύρια που είχε κοστολογηθεί η προκήρυξη για την Τίτζια, πήρε μόνο 18 η κυβέρνηση και ψάξτε το να το δείτε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που χαρίσανε σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία 500 εκατομμύρια στη Χόφτη, στο αεροδρόμιο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Την ίδια στιγμή που έχουν μπουκάρει απροειδοποίητα και λαιλατούν 50.000 λογαριασμούς φουκαράδων καθημερινά. Την ίδια στιγμή που το 40% είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, τα 2 εκατομμύρια άνεργοι, 4 εκατομμύρια δεν μπορεί να πληρώσει φόρους γιατί έχει λαιλατηθεί. Την ίδια στιγμή που έχει πλέον εξοντωθεί ο Έλληνας πολίτης, βλέπω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δημοκρατία αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να βγάζουν αυτό τον νόμο? Εγώ δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ ακραίες εκφράσεις. Βάζω ένα ερώτημα. Είναι δημοκρατία αυτό? Αυτό που είπε ο Νίκος ο Διαλυνάς. Καθαρώσουν ανώσας τραπέζι, δεν φοβάται. Βγάλτε τα, ρε. Ό,τι έχετε, βγάλτε τα. Βγάλτε τα, δεν φοβάμαι τίποτα. Τι νόμος είναι αυτός? Δείχνει ενοχή. Εγώ τελειώνω και θέλω να πω το εξής. Να μην παρασυρθεί ο Έλληνας πολίτης. Υπάρχουν κόμματα, ευτυχώς ακόμα, υγιεινά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι ευρωεκλογές είναι επιθύρες. Ισοδυναμούν κατά τη γνώμη μου με εθνικές εκλογές. Είναι η πιο αξιόπιστη δημοσκόπηση που μπορεί να στείλει ένα φοβερό μήνυμα. Οι Έλληνες πολίτες να μην παρασυρθούν.
είναι αυτοί που υπομένουν τα πάνδυνα, που πηγαίνουν στα συσίτια της εκκλησίας, των δήμων, είναι άστεγοι, τους παίρνουν τα σπίτια, τους έρχονται χαράτσια που δεν μπορούν να πληρώσουν εφέρους. Όταν θα πάνε, εγώ δεν πιστεύω ούτε σε διαδηλώσεις ούτε σε τίποτα. Γιατί και αυτά, ξέρετε τι έγινε με τους συνδικαλιστές. Είναι μοναδική ευκαιρία στις 25 Μαΐου να στείλουν ένα μήνυμα σε αυτή την αθλειότητα. Γιατί για μένα αυτό το πράγμα δεν είναι δημοκρατία και εξοργίζομαι και χαίρομαι που το αναδείξατε σήμερα, μόνο που το αναδείξατε μόνο εσείς κύριε Τριανταφυλόπουλε. Κανένα συστημικό. Μέσα. Δεν θα το δείτε ποτέ στο Μέγκα, ποτέ στον Αντένα, ποτέ στο Sky. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά... δεν θα το δείτε. Κύριε Πλεύρη, αισθάνεστε άβολα ως νεοδημοκράτης για αυτά που συμβαίνουν? Άκουσε τι γίνεται. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω λίγο από το τελευταίο. Και αυτή η λογική ότι διαχωρίζουμε τα μέσα, ξέρετε, και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα μέσα βλέπεις. Δηλαδή, όταν ένα μέσο εισαγωγικά είναι μνημονιακό, γιατί άκουγα σήμερα τη λογική λόγου χάρη της κυρίας Μακρύ των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του κύριου Καμένου, λέει δημοσιογράφοι που τα παίρνουν από την Τρόικα. Εύκολο. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι είναι καλοί μόνο όταν συμφωνούν μαζί μας. Εγώ πιστεύω ότι παντού και με όλους, για να γυρίσουμε και στο πρώτο θέμα, πρέπει να μιλάς. Τώρα, για τη συγκεκριμένη διάταξη της εισαγγελίας του Αρείου Παύλου. Παραγγελία, ναι, ναι. Την παραγγελία, την παραγγελία. Ακούστε τι γίνεται. Αυτό το οποίο αναφέρεται και έχει να κάνει, για να το διαχωρίσουμε, δεν έχει να κάνει με αυτό που πάει να παρουσιαστεί, τουλάχιστον εγώ έτσι την ερμηνεύω, με ένα πλαίσιο εκφοβισμού. Αλλά αυτή τη στιγμή υπήρξε και υπήρξε ξεκάθαρα από τη Χρυσή Αυγή μία λογική που έλεγε ότι εμείς θα κρατήσουμε όμοιρους τους πάντες. Και λένε έχουμε το ένα, έχουμε τ' άλλο, έχουμε τον τάδε βουλευτή να μιλά, έχουμε τον δίνα βουλευτή να μιλά και αυτά. Οπότε γίνεται μία επισήμανση. Εγώ γενικώς δεν πιστεύω στις παραγγελίες υπό την έννοια ότι οι εισαγγελικές αρχές γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν όταν παραβιάζεται ένα άρθρο του ποινικού κώδικα. Τώρα, να σας πω την αλήθεια ότι οπωσδήποτε πρέπει να δούμε, προφανώς φαντάζομαι ότι εκεί πέρα έχει να κάνει με το κομμάτι της απειλής η οποία υπάρχει στο κομμάτι ενός πολιτικού προσώπου. Ναι, ξέρετε, πολιτικά, εγώ δεν το βλέπω ποινικά. Κοιτάξτε, πολιτικά πάλι εγώ την άρθρο να σας πω, να απαντήσει η κυβέρνηση, εάν αισθάνεται υπόλογη η κυβέρνηση να απαντήσει για μια παραγγελία της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτομάτως η κυβέρνηση θα πρέπει να παραδεχτεί ότι έχει σχέσεις με την δικαστική εξουσία. Δηλαδή, ότι... αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Άπαξ και... με συγχωρείτε, δηλαδή αυτή τη στιγμή άπαξ και είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, πράγμα που εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Παρόλο που έχουν υπάρξει και στο παρελθόν πράγματα και δυσκολίες, αλλά είναι ανεξάρτητη στο βαθμό που μπορεί να είναι και κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να διορίζεται και καθόλου ηγεσία από την εκτελεστική εξουσία. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι ανεξάρτητη, βγάζει μια παραγγελία και λέτε ότι πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτό. Μα σε αυτό δεν πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ακριβώς σεβόμενη την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ωραία. Επειδή όμως. Να κρυθεί η παραγγελία, να κρυθεί. Κύριε Πλεύρη, να το δω λίγο πολιτικά και όχι ποινικά. Βεβαίως. Θεωρείτε ότι το μείζον είναι εάν εκβιάζει ο Κασιδιάρης τον Πρωθυπουργό ή εάν ο Πρωθυπουργός και το περιβάλλον του είναι τόσο ευάλωτοι και μπορούν να εκβιαστούν? Εγώ αντιθέτως είδα έναν Πρωθυπουργό που δεν ήταν καθόλου ευάλωτος. Διότι από την πρώτη στιγμή αυτό το οποίο είπε και το είπε ξεκάθαρα ήταν ότι δεν θα αφήσουμε μια εγκληματική οργάνωση να κάνει όμοιρο την πολιτική ζωή του τόπου. Είδα έναν Υπουργό Δικαιοσύνης που βγήκε και είπε ότι αν υπάρχει οπουδήποτε δικός μου διάλογος, εγώ παρετούμε και από υπουργός και από βουλευτής. Να τα δούμε και αυτά που είδαμε. Και από την άλλη πλευρά βλέπω κάποιους χρυσαυγίτες οι οποίοι προσπαθούν να πετάνε από εδώ και από εκεί πράγματα, σκιές μεταξύ συνωμοσιολογίας, μεταξύ ενδεχομένων υλικού που έχουν ή που δεν έχουν, αλλά χωρίς να λένε τίποτα ξεκάθαρο. Και αυτό όλο να το διαπραγματεύονται. Σημασία έχει αν το έχουν. Διότι φανταστείτε να παρουσιάσουν υλικό σύμφωνα με το οποίο στέλεχος πολιτικό, είτε λέγεται πρωθυπουργός είτε υπουργός, δίνει συμβουλές προς τους δικαστές πώς να συμπεριφερθούν νομικά απέναντι. Εάν έχουν, γιατί το βγάζουν? Γιατί δεν το βγάζουν? Εδώ πέρα έχουν βγει και έχουν βρει μάλιστα και την νομιμοποιητική βάση. Λένε 120 του συντάγματος ότι είμαστε επαναστάτες, θα κάνουμε επανάσταση στον τόπο και χάνει τις επαναστάσεις. Γιατί αυτό λέει το 120 ουσιαστικά, χάνει τις επαναστάσεις, κάνουμε και ό,τι θέλουμε και δεν υπολογίζουμε κανένα άρθρο. Εάν έχουν, γιατί δεν το βγάζουν? Μάλιστα. Και να πω κάτι, και γιατί το βγάλαν μετά από 6 μήνες? Εγώ αυτή τη λογική δεν την καταλαβαίνω.
Είδε δηλαδή ο κύριος Κασιδιάρης τον αρχηγό του να προφυλακίζεται άδικα και εκείνη τη στιγμή δεν έκρινε σκόπιμο ότι πρέπει να πάει στον ανακριτή να πει ορίστε αυτό το βίντεο. Συνεπώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε εδώ πέρα ότι γίνεται ένα παιχνίδι πολιτικό πίσω από υποκλοπές. Και επιμένω σε αυτό, διότι εγώ δεν κρύβω, επειδή αναφέρθηκε και εδώ πέρα ακροθυγός και το κομμάτι ακροδεξιά παρότιποτε, κοιτάξτε, το λέω, έχουμε μια ιστορία, όσο η ιστορία μας αναλογεί και τις απόψεις μας δεν τις κρύβουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι στον εθνικιστικό τρόπο ζωής ταιριάζουν, ούτε δεν είναι ο εθνικιστικός τρόπος ζωής, δεν είναι τα σώματα και τα συνθήματα, είναι μια ολόκληρη κουλτούρα, άλλος διαφωνεί, άλλος συμφωνεί. Αλλά λογικές, χαστουκίζουμε γυναίκες, πηγαίνουμε και μιλάμε με το φίλο μας και μην κοροϊδευόμαστε, γιατί όσο δεν πείθησε πολλά από αυτά που λέει ο Παλτάκος κάποιους, δεν νομίζω ότι πιστήκατε από τον κύριο Κασιδιάρη που λέει δεν είχαμε καμία σχέση με τον Παλτάκο και δεν το ξέραμε. Πάμε λοιπόν, παγιδεύουμε τον φίλο μας και μετά ερχόμαστε και δεν παραδεχόμαστε το τι έχουμε κάνει. Διάλειμμα. Αυτά δείχνει άλλες σκοπιμότητες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπορώ να το κατανοήσω το φίλο. Όπου φωνές. Όπου φωνές ο Παπαχριστόπουλος. Όπου φωνές. Γιατί τόση φωνή, κύριε Διαλυνά. Το πολιτικό λάθος το οποίο έκανε για άλλη μια φορά η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν ότι έπρεπε να προκαλέσει και να πει βγάλτε τα, αλλιώς διαπραγματεύεστε την αποφυλάκηση των δικών σας ανθρώπων και τη μη προφυλάκηση τη δικιά σας. Και εκεί θα κρινόταν όλα. Ναι, υπάρχουν, πάρτε τα. Ή δεν υπάρχει έτσι, τίποτε πράγμα. Και τελειώνει η ιστορία. Έτσι. Με καταχνιές. Καθαρές δουλειές. Με καταχνιές και με παραγγελίες. Όποιος το βγάλει θα συλληφθεί και θα κάνει. Καταρχήν, έτσι τώρα για να μιλήσω λίγο νομικά. Συλλαμβάνεται κάποιος. Προβλεπόμενη ποινή είναι μέχρι 10 χρόνια. Οδηγείται στον ανακριτή και ο ανακριτής τον αφήνει ελεύθερο. Ξέρετε γιατί θα τον αφήσει ελεύθερο? Διότι επειδή η ποινή που προβλέπεται είναι μέχρι 10 χρόνια, πρέπει να έχει αμετάκλητες προηγούμενες καταδίκες για παρόμοιο αδίκημα. Χαιρετίσματα στην εξουσία. Θα ταλαιπωρηθεί για μια μέρα, θα οδηγηθεί στον ανακριτή και θα κάνουν ήρωα αυτό που θα συλλάβουν. Και εγώ που έχω. Εσύ θα γίνεις δύο φορές ήρωας. Τι λέτε τώρα. Και για να μην είσαι μόνος εκεί, θα πάμε μαζί και θα φύγουμε την άλλη μέρα. Για να καταλάβετε το μυαλό. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Άντως, εγώ από τη Σίγμα Ταφ πέρασα σήμερα, να ξέρεις. Καλό κακού, δεν ξέρεις τι γίνεται. Στη Σίγμα Ταφ στον Κορυδαλό, λέω. Να το έχω απόψη. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την παρουσία σας και εσάς. Ναι, κάτι θέλετε να προσθέσετε? Αυτό που είδαμε αυτές τις μέρες ήταν ένα μοναδικό περιστατικό παρέμβασης στη δικαιοσύνη, το οποίο έλαβε δημοσιότητα. Πόσα άλλα υπάρχουν που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, έτσι. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα, ναι μεν, με βάση της κείμενης νομοθεσίας, τελέστηκε ένα δίκημα καταγραφής συνομιλίας, αλλά πρέπει να δούμε και ενδεχόμενος αν ετελέστηκε και άλλο αδίκημα πολύ σοβαρότερο. Η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος του Ηλίου. Να πω κάποια πράγματα για το Δήμο μας. Είμαι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στον κύριο Χαράλα Μπουκαούκη, που είναι υποψήφιος δήμαρχος. Είναι φίλος μου, είναι πολύ έντυπος, έχει νοικογενειάρχης, νέος άνθρωπος πάνω απ' όλα και τα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα του είμαστε νέοι. Πολιτικά που ανήκετε. Ναι, δεν έχουμε χρώμα. Ανεξάρτητη. Της μόδας αυτή είναι η εξαρτησία. Για κάνουμε τη διαφορά. Μόλις εξέπησαν τα κόμματα ή έγιναν όλοι ανεξάρτητοι. Όχι, κοιτάξτε. Είναι και εσείς. Μην γελάτε, εσείς γίνετε ανεξάρτητος Έλληνας, ακόμα χειρότερο. Θεωρώ ότι είναι η επιτακτική ανάγκη των καιρών πλέον. Τα κόμματα μας κούρασαν, έτσι δεν είναι? Και όταν, ό,τι αφορά το Δήμο, πρέπει να ασχοληθούμε με το Δήμο. Έλα. Και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.
Αυτό που λέτε για την αυτοδιοίκηση ισχύει και για το συνδικαλισμό. Βεβαίως. Συνέβη στην Ευρώπη πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή ο διαχωρισμός μεταξύ συνδικαλισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης από τη γεντρική εξουσία και τα κόμματα. Εδώ είμαστε 20 χρόνια πίσω. Έπρεπε να καταρρεύσει το στερέωμα για να αποφασίσουμε να απεμπλακούμε από τους κομματικούς μηχανισμούς. Συμφωνώ και θεωρώ ότι δεν πρέπει να είσαι τοποθετημένος σε κάποιο κόμμα για να κάνεις κάτι για τον τόπο σου, να ευαισθητοποιηθείς για τις ελλείψεις του. Και φυσικά θα ήθελα να πω, μου δίνεται η ευκαιρία, η ομάδα Ζενέτου υποστηρίζει δυστυχώς μόνο τα καπί και τους πολιτιστικούς λόγους. Υπάρχουν πάρα πολλές ανακρίβειες, πολλά ψέματα και πολλές ελλείψεις. Καλά, μην το πάμε εκεί. Θα σας πω λίγο κάτι. Όχι, θέλω να ακουστεί η φωνή μου. Θέλω να ακουστεί η φωνή μου με την παρουσία μου εδώ και σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία. Η Παλατιανή αυτή τη στιγμή είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή. Και το λέω υποβαθμισμένη γιατί. Γιατί ο κ. Ζενέτος κοίταγε μόνο τα καπί και τίποτε άλλο. Δεν έχουμε ένα ATM, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν έχουμε ένα αξιοπρεπέ σούπερ μάρκετ. Και πρέπει όλοι να πάνε στην Πετρούπολη. Και τι το κάνει το ATM, ψωνίσουν... άμα δεν έχει χρήματα μέσα. Εδώ δεν υπάρχουν χρήματα το ATM μας. Ναι, μάρανα. Γιατί δεν φρόντισε να κάνει καλύτερη την ποιότητα τη ζωή των ανθρώπων εκεί. Κύριε Παχριστόπουλε. Στην κουβέντα θέλω να πω ήρεμα ότι είμαι από αυτού που ουρλιάζω εδώ και 20 χρόνια ότι το άρθρο 90 του Συντάγματος, το ξέρουν και οι δύο νομικοί, θα έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί εδώ και πολλά χρόνια, να εξασφαλίζει πραγματική ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη. Γιατί, όπως ξέρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τη δικαιοσύνη διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο την ανώτατη δικαιοσύνη, να λήξει αυτή η ιστορία και μόνο όσοι τη φοβούνται δεν αναθεωρούν αυτό το άρθρο. Δεύτερον, τη θηριώδη παντοδυναμία των καναλιών που συμπεριφέρονται σαν να τις έφεραν τις συχνότητες από το σπίτι τους. Και θέλω να χαιρετήσω και την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τους ανεξάρτητους Έλληνες, που έχει πραγματικά ένα δυνατό σχέδιο για αναθεώρηση του στάτους που συμβαίνει στις συχνότητες των καναλιών. Τρία και τελειώνω. Πιστεύω ότι η διάκριση των εξουσιών, αυτό που το είπε και ο κύριος Κώστας και χαίρομαι που το άκουσα, ότι δεν μπορεί ο Υπουργός να είναι και βουλευτής, να τελειώσει αυτή η ιστορία οριστικά, για να μην είναι η θηριώδηση παντοδυναμία. Ο Ιξάκης δεν θα μπορούσε να τολμήσει να κουμπίσει, να φτώσει, να κάνει. Και τελειώνοντας, το περίφημο άρθρο 86, αν τώρα, σήμερα, σε αυτή τη Βουλή, δεν μπει διαδικασία, και το ξέρει ο φίλος μου Θανάσης ο Πλεύρης, οι επόμενοι θα είναι άχρηστοι. Αυτοί που έχουν νομοποιήσει τις παρανομίες των πολιτικών, πρέπει τώρα, πριν τελειώσει αυτή η Βουλή, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να μπει διαδικασία του κατάπτυστου αυτού άρθρου, που την πατρότητα την έχει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά και δική μου, πρώην δική μου νεοδημοκράτες, για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία και να πηγαίνουν... Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, την Πέμπτη, Θεού θέλοντος, θα είμαστε πάλι μαζί.